Εντάξει. Δεν το λες και. Τι τραβάω. Δεν το λες και φιντία, αλλά εντάξει. Δεν το λες και. Φιντία. Ο Δάμος και φιντίας. Όχι. Διαφωνείτε, κύριε Τσίψιο. Γιατί διαφωνείτε, κύριε Τσίψιο. Όχι, όχι. Σας απολαμβάνω. Μας απολαμβάνετε. Ξεκινάμε. Καλά, εντάξει, δεν είμαστε εξωτικά να μας απολαμβάνετε. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Τι, με κέφια πήκατε. Γιατί, τι έγινε. Πάρτε το λίγο πάνω σας. Πάρτε το λίγο πάνω σας. Το ξανακούσει αυτό, τέλος πάντων. Εδώ είμαστε λίγο 107,4. Ακούτε στην Πρίζα Κωνσταντίνος Τσίψιος και Χρήστος Γιουβάνογλου. Μέχρι και τις 8 στον αέρα του λίγο 107,4. Εννοείται με πολλές κληρώσεις, πλούσια δώρα και σήμερα. Κληρώνουμε έναν αποχυμωτή, ένα air fryer και φυσικά μια. Μια φριτέζα. Μια τηλεόραση. Hyper fryer. Μια τηλεόραση. Μια τηλεόραση. Λίμπερα. Μια τηλε. Πώς τη λένε αυτή? Μια τηλεφούγγεν. Μια τηλεόραση τηλεφούγγεν. Πάρε και την κρίζα διαφημίσει. Έτσι δεν έχει πρόβλημα. Μπε στο mat90.com και μάθε ό,τι χρειάζεσαι για το παιχνίδι σου με ένα ευρώ και πληρώνει μόνο όταν πληρωθεί. Όχι. Τι κρυώνει? Ναι, δεν ξέρω. Είναι τώρα θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Μα απειλεί, α πούμε. Μα απειλεί. Γεια σου, Εύα! Γεια σου, Εύα! Φύγε! Φύγε, φύγε! Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, κύριε Χρήστο. Γεια σας, κύριε Κώστα. Σήμερα δεν έχετε έρθει για κουμπί, το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχω ανέκδοτο. Έχεις ανέκδοτο? Να ξεκινήσουμε έτσι, λες? Όχι, δεν ξεκινήσουμε έτσι, έλα, ντροπή. Γιατί μετά θα βγει και ο Κυλώνης και θα μας βάλουν και τέτοιο. Και μπουρλότα. Πω, πω, δεν το κατάλαβε κανείς. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχω. Γυρίσανε τρίτο κύκλο σε αυτό. Τι εννοείς? Γυρίσανε. Τι? Μαύρα μεσάνυχτα επιστροφή. Αλήθεια, λες? Το γυρίσανε, νομίζω ότι έχουν τελειώσει και τα γυρίσματα. Και πού θα προβληθεί? Πρόβατο. Ο Ήλιεθ. Πάμε Δευτέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θες εσύ κάτι πα στον Μπόκ? Σταμάτα, ρε παιδί, σταμάτα. Αυτό ήταν δικό σου, να ξέρει. Ορθάζω. Να πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Παπαδομονολάκη. Χρόνια πολλά, Κώστα! Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Πολύχρονος. Πολύχρονος και ετυχισμένος. Ό,τι ετυχισμένος. Και ό,τι επιθυμείς. Σπάστε σήμερα τη σιωπή σας, παιδιά, πείτε τα όλα, λέει ο Ανδρέας. Τι να πούμε, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Από το λαιμό, λέει, την πιάσατε την Εύα και έβγαλε μια λεπτή φωνή. Έτσι μιλάει η Εύα. Έτσι μιλάει. Η Εύα είναι γενικά σαν την έχει πιάσει από το λαιμό. Έτσι μιλάει, όντως. Γεια! Γεια! Τον Τάισον τι έγινε τελικά, θα τον έχει αύριο, ε? Γιατί? Από ό,τι φαίνεται μέχρι Τετάρτη ή αύριο θα. Να λείπουν τα σχόλια. Έτσι, αυτά τα λάθη που κάνει ο Αρσένης και ο Νίκος τα πληρώνουμε εμείς, κατάλαβες? Εμείς τα πληρώνουμε, έτσι. Ναι. Καλά τους είχαμε εδώ πέρα και δεν μιλούσαν δεμένους. Πραγματικά. Τώρα κατάλαβες, κάνουν και παρεμβάσεις. Έλα ρε, πάνε στα μπλιβλίκια σου εκεί πέρα, να πούμε, στις φέτες σου. Εσείς αναφερθήκατε σε εμένα. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για πες. Αύριο έχουμε το κύπελο του ΠΑΟΚ. Ναι, να πούμε, ξέρω. Τον ημιτελικό. Ναι. Μπακασέτας και Τάισον περιμένουν αύριο να. Κάτι αυτό αύριο να μάθουμε για το αν θα παίξουν αύριο. Θα ταξιδέψει με την αποστολή. Τι χαζομάρες είναι αυτές. Ναι, και θα. Άμα είναι, θα μπει, αλλιώς θα κάτσουν μπάγκο. Τι χαζομάρες είναι αυτές. Δηλαδή τώρα, εγώ τι προπονητή. Εγώ ως προπονητής θα πρέπει να τους πω, ρε, δεν πάτε να χαθείτε, ξέρω εγώ. Χαζί. Φοβήθηκα λίγο. Ναι, ήταν λίγο πολύ άγριο. Φοβήθηκα λίγο. Είσαστε άδικοι, είσαστε άδικοι και χαζί. Αχ, είναι άδικο, μωρέ, μωρέ. Μα αδικό. Ναι, αχ, μωρέ. Συγγνώμη, είμαι εγώ τώρα ο Λουτσέσκου, ωραία. Είσαι ο Λουτσέσκου. Ναι, είμαι ο Λουτσέσκου και σα κορυδεύω. Και κάνω προπόνηση. Και θέλω να δοκιμάσω. Α, την κότα κάτω, ρε. Α, την κότα. Και θέλω να δοκιμάσω με ποιον θα μπω να παίξω μάτς. Ναι. Τι να δοκιμάσω, ρε φίλε, άμα δεν ξέρω με ποιον θα παίξω. Άμα είναι να δοκιμάσει. Άμα σα στείλουμε ένα catering, ρε φίλε, άμα είναι να δοκιμάζει. Γεια σου, έβαλε ο Μπιλ. Πρέπει να καθιερώσουμε ένα ένθετο και γεια σου, Εύα, να ξέρεις. Ναι. Πρέπει να είναι ένθετο. Έχουμε πολλά ένθετα. Θα βάλουμε και τα ζώδια με τη Μαριλής. Θα βάλουμε το γεια σου, Εύα, με την Εύα. Ωραίο, ναι, αυτό.
Θέλεις να με κάνουμε καθόλου. Θα μπορούσε άνετα να είναι εκπομπή πρωινάδικο. Γεια σου, Εύα. Πώς είναι το πρωινή μελέτη. Ο Δοζαρίφη και τέτοια. Ναι. Ναι. Γεια σου, Εύα. Γεια σου, Εύα. Αλλά να μην είναι η Εύα κεντρική παρουσιάστρια, να είμαστε εμείς. Και να έχει σήμα, πώς έχει το λιοντάρι στην τέτοια στις συνομάδες που κάνει. Α, που ναι, ναι. Να έχει τον Αρσένη να κάνει γεια σου, Εύα. Στα κέντρα. Να δω τον Αρσένη πρωί-πρωί, αγούρο ξυπνημένο. Όχι, μόνο στο σήμα τη εκπομπή. Α, μόνο στο σήμα τη εκπομπή. Ναι, να βγαίνει από τα γράμματα μέσα ένα κεφάλι του Αρσένη και να κάνει γεια σου, Εύα. Ρε τι ζούμε, ρε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όχι, να έχετε λίγο επίκαιρα, φίλε. Εδώ οι άνθρωποι να νίκαν να οργανώσουν ένα κανονικό τελικό με κόσμο. Τι πιστεύεις, ότι μπορούν να βγάλουν απόφαση για έφεση πριν το. Για να μπορέσουν να κανονίσουν. Γι' αυτό θέλουμε να περάσει Παναθηναϊκός, για να έχουμε τελικό με κόσμο. Γιατί άμα περάσουμε μαζί, πού να πάμε να παίξουμε τελικό. Στο Καστατζόγλου. Στο Καμπανιακό. Στο Καστατζόγλου, ξέρω, πα στη Χαλάστρα. Αχαρχαρχαρχαρ. Τι να σου πω. Α πα στον Πολύκαστρο, ρε φίλε. Ωραία. Θα έχουμε εκεί. Ο Ηρακλής έπεσε στο Πολυκάστρο. Αυτονομία Πολυκάστρου βλέπω να γίνεται. Μα πάνε και υποξή τη Κυριανή. Όχι, ρε, γιατί. Ωραία. Καταρχάς, κοίταξε, αν περάσει και έχουμε τελικό ΠΑΟ Κάρης. Θα πρέπει να. Εγώ λέω να το κάνουμε στο Βικελίδης, γιατί έχει γίνει στην Τούμπα. Mm-hmm. Εντάξει. Το ένα πέταλο εμείς, το ένα πέταλο εσείς και όλα καλά. Και τελειώνουμε εκεί. Να υπάρξουν και αμοιβές ή. Έθεν και ήθεν και. Έθεν και ήθεν και κάθεν. Ναι. Ανακοινώσεις από τους συνδέσμους και τελειώσαμε. Θα κλέψει την παράσταση, κοπέλα. Όπω. Θα βάλουμε και ένα ένθετο με Αντρέα. Σάλια με τον Αντρέα. Σιγά. Τα σάλια του Αντρέα. Θα γλιστρήσουμε. Σιγά. Ηρεμήστε. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ λέω να την καθιερώσουμε. Μόνο και μόνο για να λέει γεια και τέτοια. Αυτό το κάνει άλλη εκπομπή, φίλε. 30% επάνω. Εμείς είμαστε πιο ακριβοί. Πρέπει να πληρώσει. Πρέπει να πληρώσει. Αγορασμένη ώρα. Πώς κάνουν στη τηλεόραση και παρουσιάζουν τα κάτι αληθές, κάτι τέτοια. Ναι, τα ακούω. Και μετά κατεβαίνουν βουλευτές. Τώρα θα με κάνεις να γίνω κακός, αλλά τέλος πάντων δεν μιλάω. Απόψε κάνουν μπαμ και κάθε μέρα κάνουν μπαμ, αφού τα jackpot του Ridges Casino Θεσσαλονίκη ανανεώνονται με ποσά που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Επιλέγεις ανάμεσα σε 730 υπερσύγχρονα slot machines και κυνηγάς μεγάλα jackpot που σκάνε κάθε μέρα. Εύχομαι ένα από τα επόμενα να είναι δικό σας, πότε δεν ξέρεις. Καλά, εννοείται ότι άμα πάτε και πετύχετε κανένα jackpot στο Ridges και τα λοιπά. Περιμένουμε μετά εδώ τυροπιτάκια και τέτοια. Τι τυροπιτάκια! Που δεν άφησαν. Α, πες το λίγο, πες ναι, το ναι, λίγο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, ναι, ναι. Κλείστα όλα. Κλείστα. Ναι, κλείστα, κλείστα όλα. Για πάμε. Λοιπόν, έχει σήμερα γενέθλια ο Κωνσταντίνος Παπαδημοπουλάκης. Χρόνια πολλά, Κώστα. Και επειδή ξέρει και φοβάται την κοινωνική καταγραφή ότι αν δεν φέρει κέρασμα θα κυνηγηθεί, ναι. Έφερε ο άνθρωπος. Και έφερε και πολλά. Έφερε τυροπιτάκια και τέτοια. Άκουσα. Και άκουσε και ο Χρήστος, γιατί δεν είδαμε. Ακούσαμε. Μας είπανε. Μάθαμε. Μας είπανε. Και εγώ είμαι εδώ από τις 3.30. Και εγώ είμαι εδώ από τις 5.30. Άρα. Κάτσε να αναλογιστούμε λίγο ποιοι ήταν εδώ στις εκπομπές. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Μόνο αυτό. Ο Κώστας τι ώρα έρχεται. Ο πρόεδρος δεν ήταν, δεν πρόλαβε. Δεν ήταν ο πρόεδρος. Α, μπορεί να πρόλαβε λίγο. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα στο κλείσιμο. Ο πρόεδρος πρώτα απ' όλα είναι ηλιτοδίαιτος που δεν θα καταδεχθεί να φάει παραπάνω από μισό. Γεια σου, πρόεδρε. Γεια σου, πρόεδρε. Ναι. Άρα δεν είναι ο πρόεδρος. Δεν είναι ο πρόεδρος. Μετά. Έχουμε Ελένη Μπούντου. Ναι. Πάρκατε την άλλη στην άκρη την Ελένη Μπούντου. Να του μαζέψουμε εκεί, ωραία. Μετά έχουμε Άκη Φαρμάκη. Ναι. Πάρκαρε τον Άκη Φαρμάκη. Έχουμε και Στέλιο Στεριάδη. Εκεί και να τον παρκάρει. Πάρκαρε λίγο και τον Στεριάδη. Έχουμε τρεις υποψηφίους εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Η Μαριλής έφαγε μισό, μου είπε. Εγώ θα πω ένα γιατί θα πάρει πιτική άδεια. Ναι. Ωραία. Ο Παπαδονολάκης να φάγε ένα. Ρε φίλε, άμα φέρνει να κεράσει, είδα βαθιά καρδιά. Ναι, έχει και τάκτο άνθρωπο. Ο Γιώργος δύσκολα να πρόλαβε να έφαγε. Ναι. Γιατί ούτε εμείς προλάβαμε. Είχε και εκπομπή 2 ώρα που να προλάβει. Θα δεν να φάει και εκείνο ένα. Έχουμε πολλά ενάργια που μαζεύτηκαν από 4 άτομα. Ναι, αλλά είπες εσύ ήσουν εδώ 3.30 και δεν είδες. Ναι. Άρα πάμε μέχρι τη 1.30 ώρα του Γιώργου. Ναι. Ωραία. Άρα έχουμε και Λεοντιάδη και Δημόπουλο. Όχι. Ο Λεοντιάδης είναι πιο fit και από μένα. Δεν έχει δηλαδή. Πώς πάμε Λεοντιάδη αφού ήταν εδώ όταν ήρθα. Ήτανε. Δεν του είδα αν ήταν φαγωμένοι ή όχι. Δεν του έκοψα. Η αλήθεια είναι ότι καθόντουσαν μέσα στον καναπέ, αλλά δεν ξέρω τώρα. Ωραία, βάλε Λεοντιάδη και Δημόπουλο. Φέρει καμιά σόδα γιατί έχουμε φάει 30. Ωραία, αποκλείεται. Βάλε Λεοντιάδη. Και οι δύο είναι πρώην ποδοσφαιριστές, οπότε δεν αποκλείεται. Είναι fit. Και του δύο είναι fit. Άρα οι υποψίες μας πέφτουνε. Φαρμάκης Μπούντου και Στεριάδης πρέπει να λογοδοτήσουν. Φαρμάκης Μπούντου και Στεριάδης. Πω θέλω μια τριάδα στον αέρα τη πόλη. Φίλε, να είχε 40. Να είχε 20. Πόσα να είχε. Εδώ. Εδώ χαλάνε φιλίες. Ναι, κανονικά.
να βγει τώρα ο κύριος Φαρμάκης. Ναι. Να βγει τώρα ο κύριος Φαρμάκης. Όχι, και, να μην βγει, να στείλει μήνυμα. Και να λογοδοτήσει. Όχι, να βγει. Όχι, για να απαιτώ να βγει. Για να μπορέσω να λογοκρίνω εγώ, γιατί μπορεί να αρχίσει να λέει. Τι να λέει. Τίποτα δεν θα λέει. Πόσο χρόνο έγινε εδώ, στον, μοιάζει με 30, θα πω εγώ. Μοιάζει με 30, βάλε και το φόρο επί 1,24. Βάλε και το. Ακριβώς νομίζω πέφτει. Βάλε το φόρο επί 1,14 και το φόρο κινητής τηλεφωνίας 1,10 που είναι 10%. Καλά είσαι. Μάνι, μάνι. Ναι, μάνι, μάνι. Με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνι. Μπράβο. Δεν σε χάλασε. Δεν σου χάλασε. Δεν σε χάλασε. Κάτσε γιατί. Ειδοποίηση, τι βαράνε. Θα κλέψει την παράσταση η κοπέλα. Αν έχει ωραία εμφάνιση όπως η φωνή της, θα κλέψει την παράσταση. Το επαναλαμβάνεται ο Αντρέας. Μάστε, μάστε. Δεν προδίδουμε, δεν προδίδουμε. Περίμενα οι ακροατές μας να μην κάνουν σάλια. Να σου πω κάτι. Ακούνε έναν, ας πούμε, κανονικό με μουσια. Εντάξει. Και ακούνε ένα χοντρό μου μουσια. Τι πιστεύεις δηλαδή ότι. Έλα. Ο Μπιλ που λέγω 30 δείχνει, λέει πριν 30 χρόνια. Εγώ δεν είπα κάτι. Κύριε Παπαδομαναλάκη, κύριε Ζαγόρα, εγώ δεν είπα κάτι. Για όσα χρόνια δηλώνει που δεν μπορώ εγώ να τα αποκαλύψω, είναι πολύ φύτο Κώστας. Έχω να πω εγώ. Ναι, εντάξει, είναι δύσκολο να δείχνει 45, ρε παιδί μου. Είναι αρκετά δύσκολο. Για πείτε μας λίγο, κύριε Τσίψιο, εσείς τώρα που. Πώς νιώθετε μέσα εβδομάδα, δεν έχετε υποχρεώσεις αγωνιστικές? Αύριο τι θα κάνουμε. Αύριο τι θα κάνουμε. Τι ώρα παίζετε? Θα είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τι παίζετε? 7. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Μια χαρά. Πού θα πάτε αύριο? Καφεδάκι. Α, στο εκεί στο καφέ Ντελμόντο, όπως λέει το. Καφέ Ντελμόντο. Μολέντο καφέ. Στο Μολέντο. Ναι. Εκεί που πήγε ο κύριος Τσίπιος, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μολέντο καφέ. Φαγωθήκατε. Πήγε σύμφωνα με πληροφορίες και τα αποκαλύπτουμε μόνο τώρα στο Λίμπερο 107. Για ποιο καφέ πήγα? Για όλους. Τυχαίο. Α, ναι. Τυχαίο. Έχει βγάλει και μαζονάκι σου ωραίο τραγούδι. Τέσσερις πήγε. Ναι. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε με τα νέα μέτρα του Μητσοτάκη με τους ομοφιλόφιλους. Γιατί? Γιατί, φίλε, ποιο είναι το πρόβλημα? Α, επίσης αλληλεγγύη στους αγρότες που κατεβήκανε στην Αθήνα. Είμαστε μαζί, εννοείται, με την αγροτιά. Εγώ πάντως, Χρήστο, με τα νέα νομοσχέδια και τους τέτοιους, δεν ξέρω, εγώ ακόμη νιώθω straight. Εσύ? Δεν άλλαξε κάτι. Περίμενε λίγο να δω. Ναι. Όχι, εντάξει. Άλλαξε κάτι. Όχι. Καλά είναι. Καλά είναι. Όλα στη θέση τους προς το παρόν. Οπότε. Δεν με αγγίζει εμένα πάρα πολύ. Γιατί να σε αγγίζει? Συνεχίζω να είμαι. Συνεχίζει να είμαι. Άστους να παντρευτούν και αυτοί να δουν τη γλυκά. Άστους. Όχι τίποτα άλλο. Άστους. Όχι τίποτα άλλο. Και μετά να έχει και γκρίνια από πάνω και μουρμούρα. Α, σου πω εγώ. Όμορφο και ωραία. Ο Άρης κανονικά προπόνηση μπλιμ μπλομ. Μια χαρά. Μια εβδομάδα μέχρι. Δηλαδή. Έχουμε μια εβδομάδα μέχρι να παίξουμε με το Βόλο. Τραυματίες και τέτοια. Όλα, δηλαδή, ούτε από το σπίτι θα βγούμε. Οριακά κάνω από το σπίτι μετάδοση για το Βόλο. Ρε φίλε, χαλαρά ο Άρη. Έτσι είναι, ρε φίλε. Άμα έχεις top organization, πάω τώρα καημένος, τρέχει και δεν φτάνει. Τι Παναθηναϊκός, τι ΑΕΚ, τέτοια. Άντε, είμαι σίγουρος ότι ο Λουτσέσκου ξυπνάει το πρωί και λέει: δεν μπορούσα να είμαι ο Μάτζιος, ρε φίλε, να πούμε να είμαστε χαλαρά τώρα. Να πάω στην προπονησούλα μου στο Ρήσιο. Πίστεψε με. Και εγώ ήθελα να λέω: πω, δεν θα μπορούσα να είμαι ο Μάτζιος. Σωστό. Δεν θα μπορούσα να είμαι ο Μάτζιος. Φαντάζεσαι, φίλε, να έχεις τώρα στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη Μάτζιο με ένα πενιντάρι. Εύκολα. Πω, ρε φίλε, τόσα λεφτά που τι. Να έχεις Μάτζιο με ένα πενιντάρι και να έρθει στο Σαμάτα να παίρνει ένα εκατομμύριο. Ναι. Και να του λέει: δεν θα παίξει, θα παίξει ο Τζίμας. Σου, τέλος πάντων, ασχολίαστο. Τζίμας, θύμισε μου Τζίμας. Παίζει καθόλου. Ο κύριος Τζίμας, ρε. Ο κύριος Στέφανος που μπήκε και έκανε δύο τελικές. Και ο κύριος Σαμάτα είχε μπει και δεν είχε κάνει καμία. Με το Γιαξή τι γίνεται, ο Γιαξής παίζει? Όχι, ο Γιαξής δεν παίζει. Δεν παίζει ο Κυριάκος ο Γιαξής. Δεν πειράζει. Θα μεγαλώσει, θα παίξει κι αυτός. Πώς λέγανε στα Μπαμπίνη, εντάξει, όλοι θα παίξετε. Όλοι θα παίξετε, ρε. Τι έγινε. Δώστε κάτι και στο ρούλι. Κάνουμε τώρα, εντάξει, κάνουμε λίγο, πώς το λένε. Κάνουμε τώρα λίγο ερωτήσεων για να πάμε να φάμε τέσσερα. Ενώ για να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Εγώ πάντως. Α, δεν πήγε έτσι. Εγώ πάντως, αν ισχύουν οι ενδεκάδες που άκουσα, αν παίξουν και αν δεν παίξουν ο Τάισον, άκουσα μερικές εναλλακτικές. Το over 1,5 μήχρονο, φίλε, κάνει μπαμ. Φούλε, τώρα ή θα φας δύο, ή θα φας ένα και θα βάλεις ένα, ή θα βάλεις δύο. Γιατί πιστεύεις ότι θα πάει full επίθεση, κάτω. Φουλ γκάζια. Ναι. Σε ποιο ουράνιο και τόξο. Βέβαια, και άμα πάει φουλ γκάζια ο ΠΑΟΚ, θα είναι ανοιχτός πίσω. Κουλιαράκης θα παίξει.
Δεν ξέρω, μπορεί να θα κάνει δίδυμο με το Σάστρε στα πλάγια. Όχι, κύριε, γιατί το λέω, γιατί δεν ήταν πολύ καλό τώρα προχθές. Ούτε ο Σάστρε ήταν πολύ καλό, κυρία μου. Α, και ο Σάστρε. Και ο Σάστρε, ναι. Κοτάσκε. Τι? Και φαντάζεσαι να βάλει Ζήφκο Ζήφκοβιτ. Και να πει ένα τέτοιο μετά στην έφυξη που όποιο δεν παίζει καλά δεν θα παίζει. Τι θέλει, θα κυνηγιόμαστε στο ημίχρονο μεταξύ μα. Τι εννοεί, θα κυνηγιόμαστε μεταξύ μα. Ο Ζήφκοβιτ θα πει, ό,τι θέλω. Στο ημίχρονο. Θα το πει, θα μπει μέσα, θα πει την δεκάδα ο τέτοιο και ο Ζήφκοβιτ θα είναι με τη φόρμα, όμορφα και ωραία στον πάγκο. Θα πει Ζήφκο κάτω από τα δοκάρια και έτσι θα πει τι. Κάτσε να πάρω ένα τηλεφωνάκι να μιλήσω κάπου. Στοιχηματίζω. Εννοεί πίσω στο τέτοιο. Εννοεί πίσω στη. Ωραίο αυτό. Στοιχηματίζω. Κάτσε, έχω απάντηση, έχει φαρμάκι. Ελπίζω να μην είναι ηχητικό. Όχι. Δεν έφαγα, λέει. Περίμενε, περίμενε. Χρήστο. Πρόσεξε. Ναι, όχι, εντάξει. Δεν έφαγα ούτε ένα λόγο δοντιού. Το πιστεύω, το πιστεύω, το πιστεύω. Γιατί επιβεβαίωνε, επιβεβαίωνε. Μουλοχτούς και μουλοχτές υπεράν υποψίας βάλτε στο κάδρο. Αμάν. Αμάν. Ράσβα μου. Άπλωσε το κουτί και 50-50. Τα μοιραστήκαμε, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Να, βγει, να μας δώσει ο κύριος Φαρμάκης ονόματα. Όχι, περιμένω. Αλλιώς δεν υιοθετούμε. Περιμένω τέτοιο. Μπούντου και Στεριάδη, περιμένω να απαντήσουν. Μπούντου και Στεριάδη, σίγουρα. Έχω μια δεκαριά από εκεί. 5 και 5. Ή 7 και 3. 7 ο Στεργιάδης, 3 η Ελένη. Σίγουρα. Τώρα θυμήθηκα. Παίζαμε τέτοιο. Παίζαμε στη Μενεμένη μπάσκετ. τα φιλιά μου στα παιδιά τη Μενεμένη. Στην ασπρόμαυρη Μενεμένη. Για σας κύριε Τσίπσιο. Καλά, ναι. Τι? Όχι, 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 όχι. Τι? Εντάξει, φίλε, εντάξει, εγώ δεν το δεν κάνω. Δεν όχι, είναι Παναθηναϊκή στη Μενεμένη. Όχι. Καλά, σίγουρα έχει, αλλά. Και παίζαμε. Πρέπει να παίζαμε στην Οχορούδα. Και με κόσμο το γήπεδο να έχει καμιά 250 άτομα γεμάτη κερκίδα και μέχρι και καπνογόνα και τέτοια είχαν. Δηλαδή, τραγικό. Φοβόμασταν, λέγαμε κάτσε να χάσουμε. Μην δεν μπορούσαμε να φύγουμε από εδώ πέρα. Και στο τέλος τσίμα-τσίμα ήμασταν. Πανηγυρίζαμε τα καλάθια των άλλων στο τέλος από τον πάγκο. Και είναι ένας που παίζει μέσα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, τώρα το τοπικό γάμα ένα. Δεν είναι και πολύ το. Παίζουν όλων των ειδών σωματότυποι. Και έπαιζε ένα που ήταν λίγο πιο ευστραφή, ωραία. Ναι, ρε, παιδί, ήταν σωματικά ευκατάστατο. Σωματικά ευκατάστατο. Μπασκετάρα όμως. Μπασκετάκι, ναι. Δηλαδή, άμα ήταν fit, μπορεί να ήταν α2. Λούκα Ντόντσιτ. Ναι, ναι, ο κανονικά τάσταζε. Ναι. Και σε μια φάση είναι μέσα αυτό και βλέπει έρχεται ένα από εμά που δεν ήρθε στο μάτς γιατί είχε γενέθλια. Ναι. Και έρχεται με μια σακούλα με τέτοια. Με γλυκά. Με γλυκά και αλμυρά. Ναι. Και μόλις το βλέπει αυτόν κάνει. Αχ, κάνει και καλά τον τροματία. Βγαίνει έξω, πάει στη γραμματεία που τα άφησε ο άλλος, παίρνει ένα σοκολατάκι και χόρευε γύρω-γύρω και έτρωγε. Και έτρωγε. Λέμε top organization, φίλε, εντάξει. Κανονικά. Ρε φίλε, γάμα ένα τοπικό, εντάξει. Εντάξει, φίλε, ποτέ. Οι άλλοι είχαν και τέτοιο. Να σου πω κάτι. Εδώ μπήκε ρε φίλε ο Νεϊμάρ στις προπονήσεις και είναι σαν βαρελάκι. Αυτό τώρα είναι αληθινό πανέμορφο. Τι είναι, ψέματα είναι. Αυτό είναι. Φίλε, τέτοια κοιλιά δεν έχω ούτε εγώ, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω τέτοια κοιλιά. Φάρτε του κάνα πιο large. Του δώσανε λάθος νούμερο βάλα στην Παρή. Του δώσανε το παλιό το νούμερο. Στην Αραβία. Πριν τραυματιστεί. Λοιπόν, διάλειμμα. Ερχόμαστε με Θανάση Κυλώνη. Έχουμε σήμερα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε Τσουλού. Εντάξει. Ερχόμαστε με Θανάση Κυλώνη, Μουγουδού. Και έχουμε Τσουλού, έχουμε Premier League. Ναι, αυτό θα μας βάλει φυλακή σήμερα. Ναι. Σήμερα η μεγάλη Manchester City παίζει με τις Μέλισσες. Με Μπρέτφορντ. Ναι, με το Χρήστο Μάστορα και το. Ναι, θα βγει ο Χρήστο Μάστορα, θα κάνει ένα 0-1 μέσα στο Etihad. Εύκολα. Το Etihad. Στο Etihad. Τι ώρα παίζουνε? 9:30. Μια χαρά. Αυτό θα δω. Καλό είναι. Τα ακούω. Τι κάτσε, ρε φίλε, να δω. Ιντερ Ατλαντικό. Ωραίο το Ιντερ Ατλαντικό, ρε. Την Ατλαντικό την κέρδισε και ο Άρης, ρε φίλε, τώρα πλάκα μου κάνετε. Μέσα έξω. Ο άλλος πήγε. Πλάκα του έκανα. Ο άλλος πήγε όταν φορούσαν ποδιές ακόμα στο σχολείο. Με Αγκουέρο και Φορλάν μέσα. Σε παρακαλώ. Πες βέ, Ετχόβεν μπορούσε να το λέω. Το ακούω. Ασάρα. Πες βέ, ξέρεις ότι είναι η ομάδα που ξέρεις. Πες βέ. Απ' τη Λάρισα. Εβενέβε. Διάλειμμα. Τι ωραίο βίντεο κλιπ. Ναι. Φατίχτε Ρίμ λέει υπάρχει πιθανότητα να φύγει για άλλα χλή. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος. Λέει μια τουρκική ιστοσελίδα επικαλούμενη ελληνικές πηγές. Λέει μια τουρκική ιστοσελίδα, άρα δεν το λέει κανείς. Δεν μετράνε. Δεν μετρά. Οι Τούρκοι είναι το κατά 80-90% είναι παπατζίδες σε αυτά που λέω. Σε αυτά που λένε. Για δημοσιογραφία λέει, δεν εννοεί. Τι. Δεν ακούτε λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό. Πες αυτό γιατί είναι. Συγγνώμη, δεν είμαι ο Γιώργος Καρδαφέρης. Γιατί τώρα κάποιοι στο σπίτι σου είπαν πέστα. Πέστα. Ναι, ναι. Ξαφνικά εμφανίστηκαν δύο ελληνικές σημαίες στον ορίζοντα. Ναι, ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν. Γεια σας. Παύσεις όλα. Γεια σας.
παύσει όλα αυτά. Θα πάμε να βάλουμε στη. Άμα κάνει ξεμιούτ. Στην παρέα του Λίμπερ 107,4 το Θανάση τον Κυλώνη. Κύριε Κυλώνη, καλησπέρα σα. Γεια σα, Θανάση. Καλησπέρα σα, τι κάνετε, καλά είστε. Καλά εσείς. Αυτές οι πηγές που λέτε, μήπως είναι τίποτα πηγές που τρέχουν γάργαρα νερό. Γάργαρα τα νερά τρέχουν, βέβαια. Γιατί και αυτό είναι μεγάλο δημοσιογραφικό κλισέ, έτσι. Σύμφωνα με πηγές, ξέρω εγώ. Εντάξει. Στο ΙΕΚ μας λέγανε ότι θα το χρησιμοποιείτε αυτό όταν θέλετε να δώσετε τις πηγές σας. Όταν off the record. Ναι. Βέβαια, πολλές φορές είναι η πηγή, είναι το μυαλό μου το ίδιο που το έβγαλε. Που το έβγαλα τώρα εγώ μια είδηση. Πηγή δε βετζή είναι μερικές φορές. Πηγή δε βετζή, ναι, ρε φίλε. Ολυμπιονίκης. Να σε ρωτήσω, υπάρχει και πηγή βετζή. Είναι η δε βετζή και η βετζή. Έλα, ρε, φτάνει, σταμάτα. Εγώ φταίω τώρα. Έχει πει και καλύτερα. Με προκάλεσε τώρα. Έχει πει πολύ καλύτερα. Όντως. Λοιπόν, πάμε να πούμε και τα ελπίζουμε ακόμα καλύτερα ποδοσφαιρικά, παύλα στοιχηματικά. Λίμπερο Μπετ και σήμερα. Για πάμε. Βραδιά Champions League. Έχουμε το δεύτερο πιάτο των πρώτων αγώνων για την φάση των 16. Mm-hmm. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε την Τρίτη δύο διπλά. Και την Τετάρτη δύο άσους. Δεν είχαμε καμιά ισοπαλία. Πήγαν πακέτο διπλά την Τρίτη η City στην Κοπενχάγη και η Real στην Λειψία. Και την Τετάρτη είχαμε τον άσο της Λάτσιο και τον άσο της Παρή. Επίσης είχαμε σφιχτά παιχνίδια. Τα τρία από τα τέσσερα ήταν άντρε και νογκόλ. Έχω την αίσθηση ότι αυτή την εβδομάδα θα ξεσφίξει λίγο το πράγμα. Ειδικά όσον αφορά το αυριανό μενού, πιο πολύ με μπνέ για γκολ. Και νομίζω ότι θα δούμε και τουλάχιστον μία ισοπαλία το διήμερο. Εγώ δεν το αποκλείω να δούμε και σήμερα δύο ισοπαλίες. Για να πω την αλήθεια, ρίσκαρα και στα δύο χ. Εντάξει, τζόγο είναι βέβαια το χ. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσο λεπτές οι ισορροπίες και τόσο ισορροπημένα τα ζευγάρια που τουλάχιστον σε ένα από τα δύο γήπεδα Philips Stadion και Τζουζέπε Μεάτσα θα προκύψει μοιρασιά. Αυτό που στο οποίο πρέπει να σταθούμε, μια και μιλάμε για στοίχημα και ως γνωστό στοίχημα είναι πάνω απ' όλα απόδοση, είναι στο ότι, και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, το γεγονός ότι η Books, το Inter Atletico Madrid, πραγματικά υπερφαβορητίζουν, σούπερ υπερφαβορητίζουν τον Άσο. Δηλαδή έχει πάει στο 1,70 ο Άσος και αγγίζει τις 6 μονάδες στο διπλό. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη η απόκληση. Έτσι. Δηλαδή, λες και παίζει Ίντερ με την Φιωρεντίνα, ας πούμε, ή λες και παίζει, ξέρω εγώ, με την Ρώμα και έχουμε. Εντάξει, δεν είναι η Ατλέτικο, παιδιά. Εδώ και 15 χρόνια που κάθεται στον πάγκο της ο Ντιέγκο Σιμεώνη, ο οποίος μάλιστα το ξέρει και πάρα πολύ καλά αυτό το γήπεδο. Έχει φορέσει και τη φανέλα της Ίντερ στα νιάτα του. Α, και μια και λέμε για Ίντερ, να αποτίσουμε κι εμείς φόρο τιμής σε ένα από τα μεγαλύτερα fullback όλων των εποχών. Ο Αντρέας Μπρέμε έφυγε σήμερα από τη ζωή και μάλιστα σε πολύ νεαρή ηλικία, 63 ετών. Εντάξει, πάρα πολύ νεαρός. Πολύ νεαρός. Εγώ επειδή το πρόλαβα και αρκετά, ήταν από τους αγαπημένους μου ποδοσφαιριστές, ήταν από τους λίγους αμυντικούς, γιατί εντάξει, τα μπακ στην κατηγορία αμυντικών τους βάζεις, που καταλάβεις, παιδί μου, ότι που χαιρόσα να τον δεις. Δηλαδή ήξερε πολλά κιλά μπάλα. Πολλά κιλά μπάλα. Δύο πόδια εισάξια. Δηλαδή, για να φανταστείτε, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος στο Μουντιάλ του 86 στο Μεξικό έχει εκτελέσει πέναλτι με το αριστερό πόδι και στον τελικό του Μουντιάλ του 90, όπου με δικό του γκολ πέναλτι πήρε η Δυτική Γερμανία το τρόπαιο, το εκτέλεσε με το δεξί. Και ήταν και άψογα εκτελεσμένο. Έτσι. Ήταν, πήγε δηλαδή το ιδανικό πέναλτι, τέρμα αγωνία, εκεί που δεν μπορεί να το πιάσει ούτε ο Λεβιασίν που λέει ο λόγος. Και πραγματικά δεν καταλάβει ποιο ήταν το καλό του πόδι. Παίκτη που όργωνε όλη την αριστερή πλευρά. Με μεγάλη καριέρα και στη Γερμανία, πρωτάθλημα με την Καϊζερσλάουτερν του Ότο Ρεχάγκελ και με Μπάγερ Μονάχου και στην Ίντερ. Ήταν η εποχή που έπαιζε στην Ίντερ, παίζαν οι τρεις Γερμανοί, Ματέους, Μπρέμε, Κλίνσμαν, και το αντίπαλο δέος στη Μίλαν, ας πούμε, ήταν εξωγώ οι τρεις Ολλανδοί, έτσι, Γκούλιτ, Φαν Μπάστεν, Ράικαρντ. Μιλάμε τώρα για μπακάρα με όλη τη σημασία της λέξης, τεράστιος ποδοσφαιριστής και χαμηλών τόνων άνθρωπος. Δυστυχώς έβγε νεότατος στα 63 του με ανακοπή καρδιάς. Αλλά μιλάμε για μένα από τα κορυφαία, δηλαδή μετά τον Ρομπέρτο Κάρλος, νομίζω ότι είναι από τους παίκτες που χτυπάνε την πόρτα, ας πούμε, της δεύτερης, τρίτης θέσης για τα καλύτερα αριστερά μπάκ των εποχών. Ναι, αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν τρομερός ποδοσφαιριστής και μπορούσε να παίξει και αμυντικό χάφι, έπαιξε στην καριέρα του. Και εγώ γενικά έχω έτσι πολύ μεγάλο σεβασμό για παίκτες που ειδικά εκείνη την εποχή, γιατί έχει διαφορά το ποδόσφαιρο του 90 με το σημερινό ποδόσφαιρο, που πραγματικά ήταν από τους λίγους παίκτες που χρησιμοποιούσαν με την ίδια άνεση και τα δύο πόδια. Mm-hmm.
Γιατί ειδικά εκείνη την εποχή, που και σήμερα συνεχίζεται αυτό, είναι κάποιοι παίκτες που με το κακό του στο πόδι είναι μόνο για να ανεβαίνουν σκαλοπάτες. Δηλαδή βγαίνουν τότε τα πούμε, και θα καθυστερήσουν να φέρουν την μπάλα στο καλό το πόδι για να πλασάρουν με το καλό. Για το λεωφορείο μόνο το αδύναμο πόδι. Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Για το 14 και για το, και για το 5. Άρα τούμπα, κάτω τούμπα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά μια και μιλήσαμε για την Ίντερ. Mm-hmm. Σε αυτό το γήπεδο στο Μεάτσα έβαλε μάλιστα και ένα από τα καλύτερα γκολ της καριέρας του σε ένα Γερμανία-Ολλανδία ο Ανδρέας Μπρέμε. Για να επιστρέψουμε στο σήμερα, πραγματικά δεν μπορώ να καταλαβώ και βλέπω ότι αναγνωρίζω ότι η Ίντερ φέτος κάνει περίπατο στην Ιταλία. Θα το πάρει το σκουντέτο, βέβαια, για να τα λέμε όλα. Το καμπιονάτο των τελευταίων αρκετών ετών με το καμπιονάτο εκείνης της εποχής που στην οποία αναφερόμασταν πριν από λίγο. Δεν έχει καμία σχέση. Έτσι, τότε ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα στον πλανήτη. Mm. Τότε ό,τι παικτούρα κυκλοφορούσε στον πλανήτη τον έπαιρνε η ιταλική ομάδα. Πλέον το καμπιονάτο είναι μια παρικμασμένη σερία η οποία είναι κάθε χρόνο. Πέρυσι ήταν η Νάπολη, φέτος είναι η Ίντερ, ξέρω εγώ, πρόπερσι ήταν η Γιουβέντους, μετά θα είναι η Μίλαν κτλ. Δεν είναι ο ανταγωνισμός τόσο υψηλός. Έχουν και τα προβλήματα με τα στημένα και τα οικονομικά προβλήματα στην Ιταλία. Εντάξει, όλα παίζουν το ρόλο. 15 ετία πόσο είναι. Πάντως το ότι είναι η Ίντερ τόσο καλή στην Ιταλία, εμένα δεν μου λέει και προφανώς δεν θέλω να τη μηδενίσω. Έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, Σιμόνε Ιντζάγκη, ο οποίος αποδεικνύει όλα αυτά τα χρόνια από τη Λάτσιο ακόμα ότι σαν προπονητής είναι πολύ ανώτερος που ήταν σαν παίκτης. Σε πλήρη αντιστροφή, ας πούμε, με τον αδερφό του. Έτσι, ήταν πολύ καλύτερος σαν παίκτης, αλλά πολύ χειρότερος σαν προπονητής. Αλλά και είναι η Ίντερ του καμπιονάτου. Του καμπιονάτου των τελευταίων 10 ετών, που είναι μέτριο πρωτάθλημα για τα διαχρονικά του κυβικά. Mm. Από την άλλη, μια Ατλέτικο που εδώ και 15 χρόνια με τον Τσόλο Σιμεώνε έχει φτάσει 2 φορές στο τελικό του Champions League. Θα μου πεις και η Ίντερ έφτασε πέρυσι. Οκ, δεκτό. Έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελα, γενικώς έχει πάρει UEFA Cup κτλ. Είναι μια ομάδα που είναι μπαρτοκαπνισμένη από τέτοια παιχνίδια. Επίσης, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε την πολύ άσχημη παράδοση που έχει η Ίντερ κόντρα στους Ισπανούς. Όταν πετυχαίνει η Ίντερ Ισπανούς στο Champions League, κάτι παθαίνει. Έχει στα τελευταία 13 παιχνίδια της κόντρα στις Ισπανικές ομάδες μόλις μία νίκη, 4 οπαλίες και 8 ήττες. Σε πλήρη αντίθεση με την Ατλέτικο του Σιμεώνε, η οποία στα τελευταία 6 νοκάουτ παιχνίδια με Ιταλούς έχει 5 νίκες, σούπερ παράδοση. Μια Ατλέτικο η οποία έχει επισκεφτεί στο παρελθόν 2 φορές στο Μεάτσα και τις 2 κέρδισε, με αντίπαλο την Μίλαν βέβαια. Γενικώς και παραδοσιακά, άμα το δούμε, δεν κολλάει αυτό τον 70 στον Άσο και στο 580 στο διπλό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη απόκληση και για δύο ονόματα. Οκ, η Ατλέτικο είναι μικρότερο όνομα διαχρονικά από την Ίντερ, αλλά δεν είναι να πεις ότι παίζει, ξέρω εγώ, δεν είναι Δαβίδ Γολιάθη η διαφορά, έτσι, καμία σχέση. Και η Ατλέτικο, ειδικά επισημειώνει, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Εγώ το βλέπω και λίγο στατιστικά ότι η Ίντερ μέσα στο 2024 μετράει 8 νίκες σε 8 παιχνίδια μέσα έξω. Mm-hmm. Το θεωρώ λίγο too much για όχι μόνο για Ίντερ, γενικότερα. Κάπου στα κοντά θα σπάσει το νικηφόρο σέρι. Εδώ η Τζοχάρη και πηγαίνει στο ξερόχι. Το οποίο ήταν και το αποτέλεσμα που έφερε η Ίντερ φέτος στις δύο αναμετρήσεις της με μια άλλη ισπανική ομάδα, με τη Σοσιεδάδ, και στο Σαν Σεμπαστιάν και στο Μιλάνο Χ έφερε. Ή πηγαίνει στο ξερό διπλό που υπάρχει υπεραξία, το οποίο αγγίζει το 6, ή πηγαίνει στο Χ2, γιατί και το Χ2 στο 2-30 περίπου δεν είναι άσχημο. Εντάξει, είναι, και από ό,τι βλέπω πέφτει κι άλλο άσο τη Ίντερ. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάποια είδηση και μου διαφεύγει τη τελευταία στιγμή να πούμε ότι ο Μωράτα είναι στην αποστολή. Mm. Ο Μωράτα που ήταν αμφίβολος είναι στην αποστολή και αν χρειαστεί θα παίξει. Ο Γκρισμάν δεν έχει κάποιο πρόβλημα και τα λοιπά και μάλιστα κάνει σούπερ σεζόν και ίντερ είναι κομπλέ βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι, δηλαδή, είναι πραγματικά για μένα σε τα ποδόσμια που θα πρέπει να υπάρχει σε ένα ίντερ Ρώμα, ας πούμε, σε ένα ίντερ Φιωρεντίνα. Δεν υπάρχει τώρα με την Ατλέτικο την κολοπετσωμένη του Σιμεώνε να πληρώνει 6. Έχει πάει τώρα στο 6 το διπλό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ίσως οι Μπουκ δεν έχουν υπόψη του την παράδοση της Ίντερ στην Ισπανία με τους Ισπανούς. Αποκλείεται. Δεν έχουν εδώ. Οι παραδόσεις είναι γνωστές από τη μέρα της κλήρωσης. Οι άνθρωποι της UEFA κατευθείαν ανεβάζουν άρθρα, οι στατιστικολόγοι δηλαδή, που είναι επιφορτισμένοι με αυτά τα άρθρα. Τα ανεβάζουν κατευθείαν τα άρθρα και σου λέει τι έχει κάνει κάθε ομάδα επί Ιταλικού εδάφους κόντρα στην Ίντερ κτλ. Άρα στην ουσία μας λες να πάμε κόντρα. Ξεκάθαρα. Κοίταξε, το μάτς μπορεί να λήξει και 3-0, έτσι. Αλλά επειδή εμείς μιλάμε πριν την σέντρα, ναι, καταλαβαίνόμαστε. Υπάρχει σίγουρα μεγάλη αξία στην κόντρα της Ίντερ. Δεν είναι τέλος πάντων τόσο καλή, ή μάλλον είναι τόσο καλή για τα ιταλικά δεδομένα, αλλά δεν είναι τόσο καλή όσο δίνει το 1,70 αν την ρίξουμε στο καζάνι του Champions League. Γιατί σήμερα είναι Champions League το παιχνίδι, δεν είναι σέρια. Mm. Δεν παίζει ούτε με την Πολόνια, ούτε με τη Σασουόλο, ούτε με τη Φιωρέντινα. Παίζει με την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία θυμίζω ότι είναι η μοναδική ομάδα φέτος που έχει κερδίσει. Τη Real Madrid, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στον πλανήτη που να κερδίσει φέτος τη Real.
Δυο ήττες έχει κάνει και δύο από την Ατλέτικο είναι. Μία στο 90 λεπτό και μία στην παράταση. Ναι. Και αυτό κάτι δείχνει για την αξία της. Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι επίσης είναι πολύ μοιρασμένο, στο Philips Stadion, PSV Eindhoven Dortmund. Η PSV, εντάξει, εδώ δεν είναι αντίστοιχο το set αποδόσεων, αλλά έχουμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα ότι η PSV εντός συνόρων πάει τρένο. Στην Ολλανδία αυτό δεν έχει αντίπαλο, είναι στο συν 10 από την Feyenoord. Αλλά τώρα πια η Eredivisie μπροστά στο Champions League, δεν θα παίξει σήμερα ούτε με τη Fortuna Sittard, ούτε με την Nijmegen, ούτε ξέρω με την Twente. Παίζει με την Dortmund, η οποία ναι, δεν κάνει πρωταθλητισμό φέτος στη Γερμανία, αλλά είναι η Borussia Dortmund, είναι σε καλή κατάσταση, αίτητη αρκετό καιρό. Θυμίζω ότι η Dortmund, παρόλο που δεν κάνει καλή για τα δικά της δεδομένα χρονιά στη Γερμανία, στο Champions League τερμάτισε πρώτη στον ομιλό της, άφησε δεύτερη την Παρί του Εμπαπέ και την Μίλαν, έβγαλε διπλό στο Μιλάνο, έβγαλε διπλό στο Newcastle, μόνο στο Παρίσι έχασε. Λοιπόν, είναι κομπλέ, σχεδόν κομπλέ τέλος πάντων. Εντάξει, ο Αλέ δεν παίζει, αλλά ο Αλέ φέτος είναι ελάχιστη συνεισφορά του στην Dortmund, με την ακτήλα φαντός του έκανε ό,τι έκανε. Τον υποδέχτηκαν και σαν ήρωα στο προπονητικό. Λογικό, κοίταξε, και γιατί με δικό του γκολ πήρε η ακτήλα φαντός του το τρόπαιο, και γιατί πριν από 1-1,5 χρόνο ο άνθρωπος κινδύνευσε η ζωή του. Έτσι, είχε διαγνωστεί με καρκίνο στα γεννητικά όργανα, το ξεπέρασε και έφτασε εδώ που έφτασε. Λοιπόν, οπότε λογικό είναι, σήμερα πάντως δεν παίζει. Επιστρέφει εδώ επίσης, εγώ νομίζω ότι είναι ζευγάρι που έχει μπόλικο χ. Δηλαδή, καταρχήν θυμίζω ότι παίζει στον όμιλο τα δύο από τα τρία εντός της παιχνίδια της λήξαν ισόπαλα. Επίσης η Dortmund για γερμανική ομάδα, που οι γερμανικές ομάδες δεν φέρνουν πολλές ισοπαλίες, είναι ή του ύψου ή του βάθους, δηλαδή κερδίζουν ή χάνουν. Η φετινή Dortmund είναι πιο σφιχτή, δεν έχει τόσο μεγάλα σκορ και έχει πολλές ισοπαλίες. Έχει 8 ισοπαλίες στην Bundesliga, είναι νομίζω νούμερο 2 σε χ στη φετινή Bundesliga, και έχει και 2 ή 3 χ στο Champions League. Λοιπόν, γενικά έχει μια τάση για ισοπαλίες φέτος. Ένα χικάκι να πάρει σήμερα εν ώψη της ρεβάν στο Westfalen δεν θα χαλαστεί. Εντάξει, τριπλήν το παιχνίδι. Ούτως εδώ μιλάμε και για γειτονικό ντέρμπι. Το Eindhoven Dortmund είναι 150 χιλιόμετρα, δηλαδή με πούμα θα πάει η Dortmund στο Eindhoven. Δεν θα μπει καν σε αεροπλάνο. Και εδώ μιλάμε για ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι. Κοντά στις 4 μονάδες είναι και εδώ το Χ, στο 35. Στο Μιλάνο έχει πάει στο 4+ το Χ. Εξωφρενική τιμή για ένα τόσο ισορροπημένο στα δικά μου τουλάχιστον μάτια ζευγάρι. Είναι και αυτό ότι την περασμένη εβδομάδα δεν είδαμε κανένα Χ στα πρώτα 4 παιχνίδια της φάσης των 16. Σήμερα έχουμε και πολύ μεγάλη ισορροπία στα ζευγάρια. Νομίζω ότι τουλάχιστον από τα δύο παιχνίδια θα λήξει ισόπαλο. Από το μάτς του Eindhoven, για κάποιον που θέλει να κρατήσει και ένα πιο spicy στοίχημα, το πούμε έτσι, πιο εντρικαδόρικο. Ως γνωστόν, έχουμε δει πολλές φορές πρώην ποδοσφαιριστές να καρφώνουν τις πρώην ομάδες τους και να μην πανηγυρίζουν τα γκολ. Το έχουμε δει και στο ελληνικό πρωτάθλημα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ειδικά κάποιοι πρώην του ΠΑΟΚ έχουν τρελή παράδοση να βάζουν γκολ στον ΠΑΟΚ. Αλλά γενικά το έχουμε δει και στο ελληνικό. Πρόφεσο, είδαμε ας πούμε τον Αλεξανδρόπουλο να βάζει γκολ στη Λεωφόρο και να μην το πανηγυρίζει. Έτσι, αν το θυμάστε, ναι, σε ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και στο εξωτερικό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Σήμερα από πλευράς Dortmund επιστρέφει ο Ντόνιελ Μάλεν, ο διεθνής Ολλανδός εξτρέμ, ο οποίος ήταν τραυματίας, αποθεραπεύτηκε και τα ρεπορτάζ τον θέλουν βασικό σήμερα. Θυμίζω ότι ο Μάλεν έχει ανδρωθεί στο συγκεκριμένο γήπεδο. Είχε παίξει από τις ακαδημίες της Eindhoven, ξεκίνησε, έκανε όνομα στην αντρική ομάδα. Από εκεί τον πήρε Dortmund πριν από 3 καλοκαίρια. Φέτος κάνει πολύ καλή σεζόν. Έχει βάλει ήδη 10 γκολ σε Bundesliga και κύπελο. Δεν έχει βάλει ακόμα γκολ στο Champions League. Αν και έπαιξε τα 5 από τα 6 παιχνίδια του ομίλου, ακόμα δεν έχει κάνει σε αυτέ. Δεν το αποκλείω να βάλει σήμερα γκολ στην Eindhoven. Σαν να το βλέπω τώρα μπροστά μου να σκοράρει και να κατεβάζει το κεφάλι, να κάνει έτσι ένα πολύ light πανηγυρισμό. 4 φράγκα πληρώνει. Όσο πληρώνει και τον γκολ που είχαμε προτείνει για τον De Bruyne την περασμένη Τρίτη στην Κοπενχάγη, που και εκείνος δεν είχε βάλει γκολ στο φετινό Champions League. Εκείνος βέβαια για άλλους λόγους, λόγω ότι απουσίαζε εξαιτίας του τραυματισμού του. Εντάξει, είναι ένα σενάριο έτσι, αυτό το να βάλει γκολ ο Μάλεν στην ομάδα που τον ανέδειξε κτλ. Είναι από τους παίκτες που πετυχαίνουν, δεν ξέρω αν είναι και πρώτο σκόρε φέτος στην, ή αυτό ή ο Φίλκρινγκ είναι ένας από τους δύο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος παίκτης με περισσότερα γκολ με διψήφιο αριθμό τερμάτων φέτος στην Μπορούσια. Κάπως έτσι εγώ τα έχω στο μυαλό μου τα πράγματα. Για να είμαι ειλικρινής, έκανα και τα έβαλα και τις τρεις αυτές επιλογές τις έβαλα σε ένα, ας πούμε, διάδα. Έκανε λέει, ένα bet builder στο Eindhoven να λήξει χ με γκολ του Μάλεν και χ στο Μιλάνο. Ναι. Κοντά στο 56 απόδοση έδινε αυτή η διάδα εντός αγωγικών, γιατί τριάδα είναι, τρία γεγονότα κυνηγάς. Εντάξει, fan bet είναι βέβαια.
αλλά το βασικό μου το ποντάρι μου το έκανα στον Μάλεν και στα δύο χ. Μονά, όχι διάδα. Εντάξει, και πώς παίζει ο καθένας, αναλόγως στο ποσό που επενδύει, σε τι κέρδος προσδοκά κτλ. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία, Θανάση. Ωραία. Έχει και πολλή Αγγλία σήμερα, αλλά δεν είναι. Το χ τη City θέλουμε. Το χ το θέλουμε. Το χ. Και Manchester City. Μπρέτφορντ. Δύσκολα. Η Μπρέτφορντ βλέπω διπλό, να πληρώνει τα σπασμένα τη Τσέλσι. Διπλό, δεν μοιράζει. Και εδώ πάντως που λέτε, προκύπτει επιλογή, επειδή η City φέτος δέχεται γκολ, δεν είναι τόσο μπέτον αρμέ αμυντικά όσο τα προηγούμενα χρόνια. Ο κατά τα άλλα διάφορος άσος στη City, που είναι ψίχουλα, έτσι τι πληρώνει. Η City σήμερα πληρώνει ένα 15-20 βαριά. Αν το πας μαζί με γκολ, γιατί η Μπρέτφορντ και καλή ομάδα είναι και μπορεί κάλλιστα η City να δεχτεί γκολ, η απόδοση εκτινάσεται. Έτσι. Μιλάμε το 1-15 του άσου μαζί με γκολ πάει στο 2-60. Είναι άλλη απόδοση εντελώς. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Αυτά. Ωραία, Θανάση. Ευχαριστούμε, Θανάση. Να αύριο είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν. Αυτά για τον κύριο Κυλώνη. Για να δούμε τι στέλνει εδώ ο Χενρίνα Μπέλτμπιλντερ. PSV Eindhoven Dortmund over μια προσπάθεια στην εστία Μάλεν. Γκολ πρώτο Dortmund και over 1,5 συνολικό όλο μαζί στο 3,75. Not bad. Not bad. Στα μάτια σου απέξω να με κλείσεις. Σβήνεις τα φώτα να μην βλέπεις πως. Ξέρεις ποιο είναι, το ξέρεις από εδώ? Όχι. Αλήθεια λες? Που ξανά θα ξενυχτήσεις. Γιατί σε κάνω παρέα ρε φίλε? Για να μου καταστρέφει τα story. Γιατί πρέπει να έχεις λυπιότητα ρε φίλε? Καυτρά που σε καίει πάντα θα είμαι εγώ. Κάτι μου θυμίζει αλλά δεν είναι. Άτζη Σαμίου ρε καύτρα. Συντρόφισα η Άτζη, μπράβο. Άτζη Σαμίου μόνο. Είναι από, είναι από τον ίδιο δίσκο Δίδυμη Ψυχή που έβγαλε το Παράλληλη Αγάπη. Δίδυμη Ψυχή. Να ξέρεις. Μετά τις 7 τι έχει το μενού, για πείτε λίγο στο κόσμο. Σας έχω και έρευνα, σας έχουμε φυσικά και Thank You Next. Μετά τις 7 μισή έχουμε Thank You Next. Θα πάρουμε και τη γνώμη της Εύας για το Thank You Next. Ναι, εννοείται. Γιατί σας είδα πολύ έτσι. Πολύ σαλιάριδες. Ναι, πολύ σήμερα. Πολύ σάλιο, ρε παιδί μου. Πολύ το σάλιο. Σαν φόπλασματάκι. Σε ποια νιέρια. Κάποιος έχει φέρει μαντιλάκια. Με τέτοιο. Κάποιος έχει φέρει μαντιλάκια. Με άρωμα μπανάνα. Με γεύση μπανάνα. Φίλε, να σου πω κάτι. Κοίτα, δεν είναι μαντιλάκια με γεύση μπανάνα. Άλλα είναι αυτά. Άλλα είναι εκείνα. Και εκείνα όμως. Θα πάρω ένα να το έχω να το μυρίζω. Να το έχω ξανακούσει αυτό. Μετά τις 7 θα ανοίξουμε και γραμμές. Γιατί κύριε, γιατί τώρα είστε. Τώρα, γιατί κάνετε τον κύριο Κούλια, δεν καταλαβαίνω. Παρακαλώ. Είναι πολύ προσβλητικό η κυρία Βάναγκλου. Αν και τον εκτιμά πάρα πολύ. Σα εκτιμά πάρα πολύ, κύριε Βάναγκλου. Είστε εξαιρετικό δημοσιογράφο. Είναι αλήθεια ότι η κυρία Βάναγκλου είναι. Παλιά στην Πετρούπολη. Αλλά παρακαλώ. Πρέπει ο κύριο Σαββίδη να καταλάβει. Ποιο είναι ο πραγματικό εκφράτη. Γιατί δεν τα λέτε αυτά, κύριε Σαββίδη. Που ήταν ο Ρώσο, τώρα έγινε ο Ιβάν Σαββίδη. Ο κύριο Σαββίδη. Ναι, ούτε καν ο Ιβάν Σαββίδη. Ο κύριο εκτρό τη εγκληματική οργάνωση. Κατάλαβε. Μην μπερδεύει τα τέτοια με τα μαντιλάκια. Ναι, αλήθεια είναι. Και δεν έχουν και την ίδια χρήση. Γιατί δεν λες τα τέτοια, δεν κατάλαβα. Γιατί λες τα τέτοια, είναι προσβλητική λέξη. Προφυλακτικά. Μπράβο. Προφυλακτικά. Εδώ διαφημίσεις κάνουν. Η Σιντερέλα. Τι? Η Σιντερέλα. Φίλε, μπορεί να το έχω δει διαφήμιση πάνω από 100 φορές χθες. Ένας φίλος μου έχει εγώ. Ναι, ναι. Αλήθεια. Πες μας λίγο για τους παλαιοχριστιανούς. Τι είναι αυτό, βρε φίλε τώρα. Έχει δύο μέρες τώρα, έχει γεμίσει το feed μου με παλαιοχριστιανούς και σπηλιές. Τι γίνεται με τις σπηλιές? Κοίταξε, υπάρχει μια κοινότητα, α το πούμε έτσι, που χαρακτηρίζονται ως παλαιοχριστιανοί κάπου στην Κόρινθο, ρε παιδί μου. Κάπου στην Κόρινθο είναι. Στην Κόρινθο. Κάπου στην Κόρινθο. Ζουν εκεί πέρα σε κάτι λαγούμια, κάτι τέτοια. Όλοι στην Κόρινθο το ζουν έτσι. Έλα, δεν υιοθετούμε. Πώς θα αποκαλύπτει και η νικρό Κόρινθο. Αν μας ακούτε στην Κόρινθο. Ωραία η Κόρινθο, έχω πάει πολύ ωραία. Και έχει και ένα ωραίο μαγαζί με σάντουιτς. Είχα πάρει μια σκεπαστή που είχε μέσα και λίγο σαν τηγανιτό ρύζι μέσα. Φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς.
Ήταν σίγουρα Κόρινθος. Στο τέτοιο, στη σάλτσα. Άξευε λίγο. Ήταν σίγουρα Κόρινθος ή ήταν μήπως κόρι. Όχι. Ήταν μέσα στη σάλτσα, είχε και τηγανιτό ρύζι. Τηγανιτό ρύζι μέσα στη σάλτσα. Τρομερό, φίλε, τρομερό. Θα του ξέφυγε, να ξέρει. Ακόμα το θυμάμαι. Αλλά έχει ένα πρόβλημα η Κόρινθος. Τι. Έχει ένα μεγάλο αυλάκι στη μέση, ρε φίλε. Εντάξει. Τι εντάξει, ρε φίλε, τώρα με το αυλάκι εκεί να πούμε. Είσαι τοπικιστής. Τοπικιστής. Το γράφετε με κάπα το αυλάκι, έτσι. Μπερδεύεστε. Μην γράψετε αυλάκι κου. Δεν πάει κάπα στο αυλάκι. Αυλάκι κου. Δηλαδή ντροπή. Μην βάλετε ούτε καμία συλλαβή παραπάνω. Αυλάκι κου. Αυλάκι κου. Ναι, ισχύει. Δεν ήρθα για εκπομπή σήμερα. Όχι, φίλε, σήμερα έχω πολύ κέφι. Ωραία. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα ταξίδι. Έτσι θα πάει η εκπομπή σήμερα. Γι' αυτό θα ανοίξουμε και τις γραμμές μετά το. Θα ανοίξουμε τις γραμμές μετά τις 7. Και θα βγει ο πρώτος και θα πει: ναι, αλλά γιατί δεν λέτε να πούμε. Γιατί δεν λέτε για το Ρουμάνο που πάει και βάζει το Σαμάτα να πούμε σε ντερφόρ και δεν βλέπετε, ξέρω εγώ. Έκανε λίγο το παγκαλίδι τώρα, αλλά καταλάβατε εσείς. Έλα βρε τώρα, βρε τώρα, βρε. Τώρα να πούμε. Ραδιοφωνικές. Όχι, μη το συνεχίζει. Φτάνει αεροπλάνο να με κάνει να σου πει. Α, άκου ένα ωραίο, άκου ένα ωραίο. Θωρακίζεται, λέει η Ελλάδα, απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Έρχονται θερμικοί, μικροδορυφόροι και ραντάρ. Τι λέει, παιδί μου. Σώπα, ρε, φίλε. Τι λέει, φίλε. Τι μου έστω. Λοιπόν, θα πούμε ειδήσεις, κύριε Γιωβάνογλου. Έλα, μπουφ. Το μπουφ δεν έχω καταλάβει ποτέ τι είναι. Δεν ξέρω το μπουφ, τι είναι αυτό που λες. Δεν έχεις δει που κάνουν μπουφ, αμπεμπαμπλόμ. Αλήθεια. Ναι, ρε. Όχι, δεν έχω ιδέα. Οι Αθηναίες το κάνουν αυτό πολύ. Α, βγαίνει. Γιατί το καλύτερο που λένε πέτρα ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Τι μολύβι, ρε. Πέτρα ψαλίδι, χαρτί, δεν υπάρχει μολύβι. Ναι, κάποιοι λένε και είναι το μολύβι έτσι, με το δάχτυλο. Ναι, μήπως είναι έτσι. Και μετά είναι ο Γεωργιάδης και λέει: μη μου κουνάτε το δάχτυλο. Μη μου κουνάτε μένα το δάχτυλο. Αλήθεια τώρα. Πέτρα μολύβι, πέτρα ψαλίδι, μολύβι. Μετά θέλω το ηχητικό του με τον Άδωνη. Τι μου κουνάτε το δάχτυλο. Τώρα τι θέλει να την εκπομπή. Λίγο να τσιτώσουμε. Να την κάνουμε, δεν χρειάζεται. Αφού στην πρίζα είμαστε. Να σου πω κάτι, πάω και σε ένα, άμα θέλω να τσιτώσω, πάω και σε ένα πλαστικό χειρούργο και γίνομαι να τάσω. Και γίνομαι και ναι. Διάλειμμα να πούμε για δελτίο ειδήσεων. Ναι. Τέλεια. Διάλειμμα, ακολουθούν οι ειδήσεις του Λίμπερ 107,4 και επιστροφή εδώ στη 7 με ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Break. Έλα. Σπάνε μεσούλες τώρα, σπάνε μεσούλες. Άντε κύριε Τσίπιο μετά, ωραία. Σπάνε μεσούλες τώρα. Κούνα λίγο τη μέση σου, την ψιλόλιγνη. Έτσι σπάσε λίγο τη μέση που λέει και ο. Ψιλόλιγνη δεν τη λες, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λίμπερ 107,4 ακούτε. Καλά. Στην πρίζα. Καλά. Να μάθεις να δρούς τα τυροπιτάκια του κόσμου. Ρε, έτσι με είπανε. Δεν πήραμε λίγο να πλαταγίσουν τα χείλη μας. Εμένα μου στείλαν όμως ότι πήρες, ότι έφαγες. Εγώ. Ναι. Ούτε καν είδα τι πήρε. Εγώ. Ούτε το κουτί το είδα όταν άνοιξα τον κάδο. Πω, ψεύτης είναι. Να παρεύει τώρα, να παρεύει τώρα. Α, να παρεύετε τώρα, κύριε Τσίπσιο. Ο Πάουγκ. Ρε φίλε, δεν το είπα. Όχι, δεν το είπα. Τώρα εσύ μην μιλάς στα γήπεδα τη Super League, να πούμε. 21 packs. Ζηλεύω. Μην μιλάς. Δεύτερη ώρα, 7 λεπτά μετά τις 7. Ναι. Λίμπερο 107,4. Στην πρίζα, Κωνσταντίνος Τσίπσιος. Χρήστος Γιωβάνογλου. Και φυσικά ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή 2310-287. Και 3 οχτάρια live στο Instagram. Και στο TikTok. Και στο TikTok live στο Instagram του Γιωβάνογλου. Στο TikTok του Τσίπτσιου. Για να τα λέμε όλα. Σας έχω τώρα ερευνάρα. Ο Ανδρέας λέει: ακόμα δεν βρήκατε ποιος έφαγε τα τυριοπιτάκια. Νικολούλιδες. Τι μας είπε, μας έβρισε. Να βάλω κόκκινο παλτό αύριο, κόκκινο σακάκι. Κόκκινο θα βάλεις άμα το βρούμε. Α, ναι, γιατί λέει ότι. Ναι. Εδώ μεταξύ. Τι παπατζίσνα. Τι παπατζίλη. Παπατζίσνα τι είναι. Παπατζίσνα είναι η γυναίκα ή ο παπατζή. Η παπατζού. Με αποθεώνουν, με λένε ότι είμαι αδυνατισμένος. Ναι, ρε φίλε, με τρέχουν πάνω κάτω, άσε. Να ξέρεις, Μάικ. Μίλα, όχι, μίλα. Μίλα. Έλα. Θα σε στείλω μαζί με το ξωτικό. Έλα, μίλα. Μίλα. Είσαι αδυνατισμένος. Ναι, λέει φίλε, εδώ λέει αδυνατισμένος σε παλικάρι μου, δεν τρως. Τι. Η γιαγιά σου έστειλε. Τι. Η γιαγιά μου δεν έχει ίντερνετ. Τις βάλαμε μεγαμπάιτ, αλλά δεν ξέρει να τα χρησιμοποιεί. Από που ανοίγουν τα δεδομένα. Τρόμαξα λίγο εκεί με το δεν έχει ίντερνετ. Γιατί γελάτε, κύριε. Δεν ξέρω που λέει, δεν έχει ίντερνετ εκεί. Έλα, δεν. Α, ναι, εντάξει. Στρίψε. Εγώ μόνο να στρίψω, πού να ξέρω ότι θα κάνει τέτοια. Εγώ. Λοιπόν. Για έρευνα, λοιπόν, ησυχία. Θα πει έρευνα ο Τσίπιο, πάμε.
η συντακτική ομάδα επιστημονική και. Πήγα να πω σεξιστική, όχι σεξιστική. Σεξολογική ομάδα. Η σεξολογική ομάδα του Λίμπερα 104,4. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ναι. Ναι. Και όλοι οι εκπαιδευτικοί που είμαστε στο σύλλογο εδώ πέρα. Ναι, είμαστε. Βρήκαν 7-6 τρόπους για να εντοπίσεις singles στο Λονδίνο. Singles? Ναι. Όχι τη Σολομού και την άλλη κοινωνική ομάδα. Ναι, τώρα αυτό θα έλεγα. Ελεύθερες. Εραστής θετικών προαστίων. Ελεύθερες ή ελεύθερους. Στο Λονδίνο. Ναι. Θα σου πω εγώ, κατεβάζεις ένα Tinder και ξεμπερδεύεις. Θα πω εγώ. Εντάξει, τώρα είσαι προπέτης και κύβδηλος. Εντάξει. Έχει πει ένας φίλος μου, εγώ δεν έχω τέτοια. Mm. Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Πάμε. Τι καλύτερο και πιο ασφαλές από το να μιλήσεις στους φίλους και γνωστούς σου για το πώς νιώθεις και για τα σχέδιά σου. Εκείνοι μπορούν να σε φέρουν σε επαφή με άλλους γνωστούς τους που είναι στο ίδιο μήκος κύματος με σένα. Συγγνώμη, από πού διαβάζουμε. Σε αυτή την περίπτωση, από το Pillow Fights. Γιατί τώρα τελευταία πολλές μου. Σε αυτή την περίπτωση έχεις και το αβαντάζ ότι υπάρχει δυνατότητα να βρίσκονται και εκείνοι μαζί, άρα να πούνε ψέματα. Στο πρώτο ραντεβού και φυσικά θα μπορείς να έχεις κάποιες πληροφορίες για το άτομο που σε ενδιαφέρει νωρίτερα. Αυτή είναι η πρώτη συμβουλή. Ναι. Εγώ θα πω. Μην βασιστείς και εκεί πέρα πάρα πολύ. Καλά, ναι, μην παίρνεις και όρκο. Γεγονός είναι αυτό. Ο φίλος σου μπορεί να πει αυτός είναι ψηλός, ξανθός, ξέρω εγώ, και να πας εσύ και να πεις γεια σας. Ναι, και να πούνε. Πού είναι άλλος ο φίλος. Πού είναι άλλος ο φίλος. Ναι. Ανεξαρτήτου ημέρας. Περιμένουμε κι άλλους στην παρέα, όχι να ξέρω. Αυτό και το φέρατε. Ανεξαρτήτου ημέρας και εποχής, διοργανώνονται πάρα πολλά event στο κέντρο του Λονδίνου που σίγουρα θα μπορείς και εκεί να γνωρίσεις κόσμο. Λίγο θάρρος παραπάνω και λίγη καλή διάθεση και όλα θα πάνε καλά. Αν μη τι άλλο, θα περάσεις ένα ενδιαφέρον απόγευμα. Ειδικά να έχεις μεγάλη μύτη. Δεν κάνεις που δεν κάνεις, πιεις καμιά μπύρα. σε καμιά pub, ναι, να πιούμε κανένα μπύρι. Σε καμιά pub. Τα χόμπι αποτελούν ένα πολύ όμορφο και δημιουργικό τρόπο να γνωρίσεις νέους ανθρώπους. Τα χόμπι, τι πες. Τα χόμπι. Τα χόμπι, ναι, συγγνώμη. Τα χόμπι, τι είναι, ο Φρόντο και ο Μπίλμπο. Όχι. Ο Λέγκολας μετράει. Α, δεν είναι τα χόμπι. Και πάει Λέγκολας. Και πάει Λέγκολας. Που εκμεταλλεύονται τον ελεύθερο χρόνο τους μαθαίνοντας κάτι καινούριο όπως μαγειρική, κεραμική, ζωγραφική και πολλά ακόμη. Κεραμική. Όποιος πάει κεραμική για να βρει γκόμενα, θα σας σκίζω μια ολόκληρη εκπομπή. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει κόσμος που θα βρείτε πολλά κοινά ενδιαφέροντα και όλο και κάποιο σύγκλι θα είναι ανάμεσά τους. Ναι, ναι. Θέλω να συγνωρίσει. Άρα, σαν να λέει, να έχεις ενδιαφέροντα. Να έχεις ενδιαφέροντα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Όποιος πάει κεραμική. Όποιος πάει κεραμική και ακούει αυτή τη στιγμή λίγο 107,4, να το κλείσει. Όποιος πάει κεραμικό κάτω στην Αθήνα. Κεραμικό, εντάξει. Αγαπάμε τον κεραμικό. Τον αγαπάμε τον κεραμικό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, δεν γίνεται να έχει ενδιαφέρον την κεραμική. Σε παρακαλώ. Σαν τον άλλο που μου λέει, μιλάω με μία από τη ρομποτική. Άντε, ρε πηγαίνετε. Κάντε ρομποτάκι και παρατήστε μα. Όταν κάναμε πρωινές εκπομπές με την Άννα που έλεγε καλή δύση τη ημέρα και ξεκινούσε και έλεγε ένα σχολείο στην Κρήτη, ένα σχολείο στην Ηράπετρα έφτιαξε το πρώτο ρομπότ που. Που σε πλένει, ξέρω εγώ, όταν πας τουαλέτα. Και λέω, αυτά τα παιδιά Fortnite δεν έχουν, δηλαδή φίλους δεν έχουν. Στέλνει φυλάκια στην κάμερα ο Χρήστος Γιωβάνογλου. Δεν ξέρω το. Στέλνω στη φίλη μου την Έλενα, που μας στέλνει την αγάπη μας και τα φιλιά της από την εξωτική Στουτγκάρδη. Για να δεις πόσο international είναι. Δεν ξέρω τι είναι πιο αστείο. Το στέλνεις φυλάκια, το φίλη μου Έλενα. Ή το εξωτική Στουτγκάρδη. Εξωτική δηλαδή. Στουτγκάρδη. Η Θήβα μπορεί να είναι πιο εξωτική. Α, στο Στουτγκάρδη να πούμε. Ξέρω ναι, αλλά εξωτική Στουτγκάρδη που δεν έχει. Το μεγαλύτερο δέντρο που υπάρχει στη Στουτγκάρδη. Συγγνώμη, Φραγκφούρτη, όχι Στουτγκάρδη. You foul. Λίγο καλύτερα. You foul. Στη Στουτγκάρδη, ξέρεις, το μεγαλύτερο φυτό που υπάρχει και σε ύψος ευλάστηση είναι το λάχανο. Δεν έχουν δηλαδή. Τι να δει εκεί πέρα. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι. Στουτγκάρδη, γιατί εγώ κόλλησα με τη Στουτγκάρδη. Γιατί έχει πολλούς Έλληνες. Εθελοντισμός λέει. Η ευαίσθητη αυτή πλευρά του να προσφέρουμε στο περιβάλλον και στον συνάνθρωπο είναι μια ακόμη ευκαιρία να μας φέρει πιο κοντά σε ανθρώπους που μοιραζόμαστε ίδιες ευαισθησίες κλπ. Από μια εθελοντική ομάδα που μαγειρεύει. Συγγνώμη, ίδιες. Και λοιπά, ευαισθησίες και συναισθήματα. Γιατί το ευαισθησίες δεν ξέρω. Ναι. Από μια εθελοντική ομάδα που μαγειρεύει και προσφέρει φαγητό σε αστέγους, ως εκείνους που θέλουν να βοηθήσουν στον καλοπισμό των πάρκων. Ναι, είναι γεγονός ότι αν κάνεις εθελοντισμό, σε κάνει άλλον άνθρωπο. Ναι, μπορεί να πάτε μετά καζινάκι. να πας δηλαδή για εθελοντισμό και να είναι οι άλλοι, ξέρω, να τρέχουν, να μοχθούν, να είναι με στις λάσπες και εσύ να είσαι. Καλό μωρό παίζει εδώ πέρα. Αφού αυτό λέει εδώ. Πρώτα απ' όλα εγώ δεν έχω καταλάβει. Για ποιο λόγο η έρευνα που μας έφεραν θα απολυθούν. Γεια σου, Γιώργο. Λέει για Λονδίνο. Αυτό και Αθήνα θα μπορούσε να γίνει. Ποιο ακροατή μα, εκτός από το φίλο μας από το Λονδίνο, ποιο άλλο έχει δει από κοντά το Λονδίνο. Που για κάποιο λόγο όλοι που είναι γεννημένοι, ρε παιδί μου, λίγο πάνω από την Ιταλία έχουν πάει Λονδίνο. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Νότια Αλβανία. Νότια Αλβανία και Βόρεια Ιταλία. Και φυσικά να μην λησμονήσουμε τις δυνατότητες που δίνει το ίντερνετ. Άρα αυτό που έλεγε εσύ. Άπειρα dating apps που χρησιμοποιούν οι Λονδρέζοι όπως Tinder, Cupid. One Night Friends, Be Naughty, Match UK. Be Naughty. Be Naughty.
Όχι με νότι. Όχι με νότι, νότι. Νότι, δηλαδή να είσαι άτακτος. Να είσαι άτακτος. Ναι. Ναι. Βάζει διάφορα στοιχεία λέει, που σε χαρακτηρίζουν. Καλά, ξέρετε πώς λειτουργούν αυτά. Ναι. Τι φίλε, αυτό τώρα, ποιος το έγραψε αυτό να απολυθεί τώρα. Δηλαδή, μας έφεραν μια έρευνα η οποία μπορούμε να την εφαρμόσουμε μέσα στα μέτρα μας. Δηλαδή, εδώ τι λέει, να έχεις ενδιαφέροντα, να κάνεις εθελοντισμό και να έχεις φίλους να σου γνωρίσουν καμιά κοπέλα. Δεν λέει κάτι άλλο. Το Λονδίνο δεν μπορώ να καταλάβω εγώ που κολλάει. Θα σου πω. Συνήθως λένε ότι το Λονδίνο είναι μια πόλη που έχει πολυπολιτισμό. Πόσα πολύ έχει. Έχει πολυπολιτισμικότητα. Άντε, συχτήρ. Ζωγράφιστα. Εντάξει. Οπότε μπορείς να βρεις ανθρώπους διαφορετικών φυλών, διαφορετικών θρησκειών. Τι είναι, Ινδιάνοι. Εντάξει, μπορεί να είναι Ινδιάνοι. Οι Μασάι και οι Σερόκοι. Α, δεν μας στείλανε Ινδιανικά τέτοια, ρε. Που λέγαμε. Ινδιανικά. Εγώ τι ήταν, Ινδιανικά. Λέμε, Ιδανικά θα μπορούσαν να μας στείλουν και Ινδιανικά, αλλά εντάξει. Ινδιανικά, ρε. Yeah. Είναι σαν τη Σερβίδα και τη Σέρβα. Είναι το ίδιο πράγμα. Ή η Σέρβα ή η Σερβίδα. Άκου τώρα κομματάρα που παίζω. Ο Ανδρέας λέει: δεν τελειώνει με τις έρευνες ο Κώστας. Ναι, γενικά δεν τελειώνει ο Κώστας. Ο Γιώργος θα κυνηγηθεί, γιατί λέει: μετά είναι η καλύτερη εκπομπή, όχι άλλο κάρβουνο. Θα κυνηγηθεί και αυτό. Γιώργο, τράβα, κάνε τώρα. Δεν πέφτει καμιά τσουλήθρα. Άιντε τώρα. Καμιά τσουλήθρα. Ναι. Δεν ξέρω αυτό που λέει: κατούρα τα μπουτια σου να κάνει τσουλήθρα. Αλήθεια. Δεν ξέρω αυτό. Πολύ ωραίο. Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα. Δεν μ' άρεσε η έρευνά σου. Απογοητεύτηκα. Μπορεί να βρει και εσύ. Έχω ένα ψευδόνυμο για σένα, το καθιστά. Να έρθω εγώ που γράφω βέρτα. Κουβέρτα. Να σας γράψω μια μπαλάντα. Γιατί δεν γράφεις ένα τραγούδι εσύ να το στείλεις, όπως κάνουν όλοι. Δεν έχω γράψει, αλλά δεν τα έχω στείλει. Τι εννοείς. Τα κρατάς για σένα, ε. Τα κρατάω σε ένα σιρτάρι έτσι. Τα κρατάω γιατί δεν θέλω να κάνω άλλη καριέρα με τα δικά μου τέτοια. Μην πεις αυτό που σκέφτηκες. Μην πεις αυτό που σκέφτηκες. Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Λοιπόν, σήμερα θα φάμε εύκολη τάρτα με λουκάνικα. Ωραίο. Δεν σε χάλασε. Όχι, μια χαρά. Καθόλου. Λοιπόν, για τη ζύμη τη τάρτα θα πάρετε 150 γραμμάρια βούτυρο. Εσάς τώρα σας έχω λίγο πλάτη, αλλά δεν πειράζει. 200 κουταλιές τη σούπα σπορέλαιο. 5 κουταλάκια τη σούπα νερό. Μια κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, μια κουταλιά του γλυκού αλάτι και 220 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Όλες τις χρήσεις. Όλες. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε λίγο ελαιόλαδο, ελαιόλαδο πάντα. Ένα πράσο ψιλοκομμένο, ένα καρότο τριμμένο, ένα χωριάτικο λουκάνικο με το συμπάθιο να, τρία αυγά. Γιατί λέει χωριάτικο, λέει, δεν μπορούμε να το κάνουμε με βαρία. Χωριάτικο. Βαρία. Όχι, ρε φίλε. Σαν πιτσάκι θα βγει. Σαν πιτσάκι. Α, σαν πιτσάκι, ναι. Και εγώ αυτό άκουσα. Τρία αυγά, μια φλιτζάνα, και όχι φλιτζάνη που λέτε, και δεν έχει τίθε, είναι φλιτζάνα. Μια φλιτζάνα κρέμα γάλακτος. 150 γραμμάρια ανθότυρο, 150 γραμμάρια γραβιέρα. Και όχι σαν την άλλη που μαλώναμε τις πράλες, που με έλεγε όλα τυριά είναι. Απλά το ένα είναι γραβιέρα, το άλλο είναι ανθότυρο, το άλλο είναι τέτοιο. Και λέω, Αθηνέζα είναι. Και του λέω, είσαι άσχετη. Είναι, άμα είναι το άσπρο, είναι τυρί και όλα τα άλλα είναι κασέρια. Μπράβο. Ευχαριστώ. Έλα, αγόρι μου. Έλα, σε παρακαλώ. Για να βάζουμε και μια τάξη σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Αλάτι και πιπέρι. Εντάξει. Πάμε. Για τη ζύμη. Ναι. Είναι πανεύκολη η ζύμη. Σε πυρήμαχο, όχι σε πυρήμαχο μπολ βάζετε το βούτυρο, το σπορέλο, το νερό και τη ζάχαρη και το βάζετε στο φούρνο για 15 λεπτά μέχρι να αρχίσει να κοχλάζει ελαφρά. Δεν το κάνουμε λίγο με τα χέρια μας, δεν έχει πλήπλη. Αμέσως με προσοχή να μην κάνουμε το βγάζουμε και ρίχνουμε το αλεύρι με τα αλάτι. Ανακατεύεται να σχηματιστεί μπάλα ζύμης, απλώνεται σε μια ταρτιέρα σχηματίζοντας πλαϊνό τείχος. Ωπα, τι... Κάνεις δηλαδή στα τυχώματα. Ναι, βάζεις λίγο δάχτυλο στα τυχώματα. Μπράβο, για να μπορέσει να σχηματιστεί. Αυτό ήθελα να πεις. Βάζετε μεμβράνη και βαρύδια ως πριερίζει και ψήνεται για 20 λεπτά. Εντάξει, βαρύδια. Όχι βαρύδια, ας πούμε. Πώς έχει για παράδειγμα ο Πάκτο Μάρκος Αντώνιο, όχι τέτοια. Τι, ποιος το από αυτό. Συγγνώμη, με αυτό μου ξέφυγε. Αφαιρούμε τη μεμβράνη και ψήνεται σκέτη τη ζύμη για 10 λεπτάκια. Ναι. Αλήφεται ασπράδι με πινέλο όλη την επιφάνεια για να γίνει αδιάβροχη. Πινέλο παίζει δηλαδή. Ναι, δεν βάζετε πινέλο. Σημαντικό. Είναι το λαδόνι στο πινέλο. Εντάξει. Και για τη γέμιση, σοτάρετε το πράσο και το καρότο λίγο στο λαδάκι του. Προσθέτε λουκάνικο και αλατοπίπερο. Εκεί παίζει την καλή μπάλα. Αδειάστε τη γέμιση στη μεσοψημένη τάρτα και ρίχνετε το ανθότυρο σε τρίματα. Χτυπάτε σε ένα μπολ τα αυγά με την κρέμα και περιχύνετε τα υλικά με προσοχή να μην τρέξουν έξω από τη ζύμη. Δεν γίνεται τώρα. Μέσα πρέπει. Αν είναι δυνατόν. Μέσα ενώ στην τάρτα. Πασπαλίζουμε με τριμμένη γραβιέρα και γαρνιρά.
Γαρνίρουμε. Ναι. Τι γαρνίρουμε. Υπάρχει ρήμα γαρνίρουμε. Το ρίχνεις από πάνω. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Γαρνιτούρα είναι αυτό. Τι να γραφεί. Το ρίχνεις από πάνω και να έχει ένα χέρι να κάνει έτσι. Μια... τι να σου κάνει. Ζωγραφίζει ένα χέρι. Είναι, δείτε την εικόνα 2 και έχει ένα χέρι να κάνει έτσι. Γαρνίρουμε με φέτρες μικρές κόκκινες πιπεριάς. Φέτρες. Φέτρες. Φέτρες είναι κάτι άλλο. Είναι τα έφετρα. Αφήνετε στην ταρτιέρ. Το έχουμε. Σφίριξε τη λέξη διαιτή. Ναι, για εντάξει, άντε. Αφήνουμε στην ταρτιέρα για 10 λεπτά και με προσοχή. Ξεφορμάρουμε και αφήνουμε σε σχάρα να στεγνώσει καλά το πιστοποιητικό. Ξεφορμάρουμε όπως ο Ζήφκοβιτς μετά το συμβόλαιο την ανανέωση. Α, ή όπως ο Ρασβάν Τσέσκου μετά την ανανέωση. Έλα, έλα, φιλέ. Ε, καλά, ανανέωση σε ισχύ από το καλοκαίρι, έτσι. Μην ξεχνάμε. Λέει ο 790. Κάπου στη Θεσσαλονίκη, στα τυχαία μια βραδιά. Αυτό που σου ζήτησε από Κονομόπουλο δεν το βάλε, ρε. Μετά, ρε. Ποιο είχα ζητήσει. Δεν έχω ιδέα. Πολύ ωραίο, Χρήστο. Δεν σ' άρεσε. Το βγάλαμε το φούρνο, φάγαμε. Τι είναι, τι κάνουμε μετά. Εντάξει, καλό είναι. Όχι, όχι, το τελείωσες. Ναι. Μάλιστα. Τι θέλει, θέλει μετά ψυγείο, τι θέλει. Τι, όχι, είναι έτοιμο. Έξοδο, θα μου πεις, θα μείνει. Τι ψυγείο μετά. Λέει, αφήνουμε στην ταρτιέρα 10 λεπτά και με προσοχή ξεφορμάρουμε και αφήνουμε σε σκάρα για να στεγνώσει καλά τον μπισκότο. Αν το αφήσουμε σε ταψάκι, υπάρχει κίνδυνος να νοτίσει από τη ζέστη και να μαλακώσει τραγανή τάρτα. Δεν θέλουμε πολύ τραγανή. Άσε και λίγο στο ταψάκι να φάμε κι εμείς. Δεν μπορεί αυτό το κρίσκεζε αφού είναι αλμυρό, ρε φίλε. Ναι, αλλά θα είναι σαν τάρτα, ρε φίλε. Αλλιώ αν κάνουμε μια πίτσα. Όλα σα. Το ίδιο είναι. Πρόσχε θα πει. Το ίδιο είναι. Όλα σα πίτσε είναι. Ναι, γιατί θα μα βάλει βαθμό ο Κουτσόπουλο. Εν μεταξύ επίση. Επειδή βλέπω Masterchef τελευταίες μέρες, τι χαζομάρα είναι αυτή τώρα με τις μπριγάδες. Με τις? Δεν λένε η κόκκινη ομάδα και η γκρι ομάδα, λένε η κόκκινη μπριγάδα. Τι είναι αυτό? Ή σαν ομάδα, ξέρω εγώ τώρα καινούριο. Άντε, φύγετε. Ο FMB εκεί πέρα είπε, έχω μια... Λοιπόν, λέει, κάνει έτσι. Έχω μια ιδέα. Ναι. Τι έγινε, δεν θα λέμε φέτος ομάδες. Και τι θα λέμε, μπριγάδες. Και τι σημαίνει αυτό, ρε Μάστορα. Ναι, σιγά μην και μπριγάδες. Βέβαια, που και από όξια φεύγουνε, και έχω να πω εγώ. Δεν θα σας ξεφεύγει τώρα και θα λέτε που και που ομάδες, θα λέτε μπριγάδες συνέχεια. Εφόσον το ξεκινήσατε αυτή τη χαζομάρα, θα την πάτε μέχρι τέλους. Σαν τους Αγγελόπουλους. Έτσι. Πάω μέχρι τέλους. Ναι. Έτσι. Καλά τα λέτε, κύριε Τζίψιο. Ο Μάικ λέει, πες μας μία, ξέρεις γιατί... Κάτσε. Ναι. Τι λέει? Πολύ. Κάτι έκανε μια συντάκη, μπρακλάινα. Δες κιλόμβι. Τουλάχιστον εγώ, κύριε Νίκο, εγώ τουλάχιστον, κύριε Νίκο, έχω πάει στο Λονδίνο, δεν το έχω δει από φωτογραφίες. Εντάξει. Έχω πάει και στο... Τόμ, εσύ είσαι... Φίλε, έχω πάει στο Λονδίνο, έχω πάει στο Eye of London και τέτοια. Eye of London είναι, λέει, το London Eye. Στο κοινό που με ξέρει χρόνια ότι αυτή τη στιγμή κάποιος... Ναι. Empty, είπε στον Νίκο Πακαλέτη για το Λονδίνο. Όσοι με ξέρετε... Ρε φίλε, πήραμε διπλό μέσα στην Νότεναμ. Τι να μας λέτε τώρα. Πλάκα κάνετε. Η Νότεναμ ποια είναι? Σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν. Τέσσερις φορές έχεις πάει. Σιγά, ναι, τέσσερα. Τόσα έφεξε από τον Ολυμπιακό και κάνατε τον παγόνι, μπράβο. Έτσι, καλά τα λέτε. Σιγά, μην κάνετε και τον Πικυλίδη. Τον παγόνι κάνατε. Στο ποδόσφαιρο δεν σκέφτεσαι τα κοίτα. Ναι, τον παγόνι κάνατε. Χειροκροτήσατε, κύριε Παγκαλίδη. Χειροκροτήσατε, κύριε Παγκαλίδη. Αλήθεια είναι ότι ο κόσμος χειροκρότησε στο τέλος. Την τεσσάρα τη χειροκροτήσατε, κύριε Παγκαλίδη. Εγώ αυτό ξέρω να πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά δεν τα λέτε, δεν τα γράφει. Και ο κύριο Πάλι δεν τα γράψε, δεν τα είπε χθε. Μην έρθει ο κύριο Πάλι, δεν χρειάζεται. Ναι, όχι, τι. Θα μαζευτούμε πολύ μετά. Θα μαζευτούμε πολλές εδώ. Λοιπόν. Ναι. Τι δεν είπα χθες τίποτα για την Τεσσάρα, είπα μια χαρά. Ανήλυσα τα πάντα. Ανέλυσα τα πάντα. Έλα, άντε. Ναι, βρε. Πολύ. Αυτό πρέπει να γίνει σποτάκι, πρέπει να το κρατήσουμε. Δύσκολα θα γλιτώσει η Νότιγχαμ την αφαίρεση βαθμών. Κοιτάξτε, τι έγινε. Συγκινηθήκαμε. Από πότε αυτή η εφημερίδα. Συγκινηθήκαμε. Κλάντεμπεργκ είδα, ε. Έτσι. Κλάντεμπεργκ τι. Εντάξει. Τι θέλετε δηλαδή. Δεν έχετε καταλάβει τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Να αφαίρει είναι αλλού, ε. Γι' αυτό δεν μπορούμε. Τώρα θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Και κάποιοι άλλοι κάνουν του προέδρου ή του αντιπροέδρου.
Σύμφωνα με την Bild, ο Τόμας Μιούλερ και άλλοι πέντε παίκτες της Bayern επιθυμούν την απόλυση του Τόμας Τούχελ. Θα τον φάνε το Τούχελ. Εντάξει. Τουλάχιστον να φύγει ένας προπονητής που θέλουμε από όλους αυτούς. Εντάξει. Πας και πάρω να φας τον Τούχελ. Πας και πάρω τον Λουτσέσκου, ρε φίλε. Άντε. Που έκανα συζήτηση σήμερα και έλεγα: τώρα με τριετές συμβόλαιο ο Λουτσέσκου παίζει, παιδί μου, ότι δεν μπαίνει πρωτάθλημα, δεν μπαίνει κύπελο, δεν μπαίνει τίποτα και παίρνει κύπελο Άρης. Δεν φεύγει. Εύκολα. Του λέω: πόσο εύκολα, ρε, αφού έχει τέτοιο, έχει τριετές. Ελέγχει η ρήτρα άμα, θέλει, άμα είναι να πάει σε άλλη ομάδα. Λέω: όχι να φύγει έτσι. Λέω να το διώξουν. Πού να πάει σε άλλη ομάδα. Μπορεί να το πάρει Γιουβέντους, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Ή μπορεί. Μπορεί για παράδειγμα τώρα που η Λεβερκούζεν θα χάσει τον Τζάμπερ Λούζ και θα πάει στη Λίβερπουλ να πάει στη Λεβερκούζεν. Η πρωταθλήτρια Λεβερκούζεν. Η πρωταθλήτρια Λεβερκούζεν, ναι, ναι. Έτσι. Ή μπορεί η Λίβερπουλ τώρα που φεύγει ο Κλόπ να πάρει τον Λουτσέσκου. Και αυτό υπάρχει ως πιθανότητα. Να δω και να υπάρχει, ρε παιδί μου, να μπει στο Anfield, εντάξει, και να ακούγεται το You'll Never Walk Alone κτλ. Και να λέει αυτό, welcome to Anfield, this is BBC News κτλ. Και να λέει, ξέρω εγώ, Allison at the goalpost και να φτάνει μπροστά και να λέει Diaz on the left, Salah on the right, and Ali Samata up in the front. και να πέφτουν από τις εξέδρες εκεί στο Liverpool. Γιατί δεν βάζει να παίξει ο τέτοιος ο Curtis Jones? Γιατί δεν βάζει να παίξει ο Curtis Jones? Και μετά υπάρχει γκρίνια και να βγαίνει σαν και να λέει Good night Papadzis, this is Mr. Finish him now. Finish him now, ναι. Oh, finish him yesterday. Αυτός αγόρι μου μπορεί να τρελάνει και Μητροπολίτη, δεν είναι? Πλάκα μας κάνεις τώρα. Μαντάμ. Ψήφισε μάνα από Νέα Δημοκρατία. Ανάψα κι εγώ και πριν ξημερώσει πολύ βρήκαμε νέο σποντάκι. Βρήκαμε νέο σποντάκι. Λίγα έχεις δώσει. Τελειώσαμε. Σάμα της λίγα έχεις δώσει. Τώρα το Σαμάτα και τον βάζεις μέσα στην κουβέντα. Εντάξει, εγώ έχω δώσει αρκετό, αλλά λίγα κόβουνε. Στον Άρη τι γίνεται, Φαμπιάνο, ανανέωση? Τι γίνεται, περιμένω. Περιμένω. Γιατί δεν θα πάει τελικά στο... Πού να πάει? Ξεφύγει, τα λέει τώρα μια κοπέλα. Κάπου δεν θα πάει. Το ρεπορτάζ λέει άλλα. Δώσε λίγο το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν είναι έτσι όπως τα έλεγαν κάποιες πηγές, ότι είναι κλεισμένος δίπλα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ναι. Και γι' αυτό ήρθε και ο ατζέντης του να μιλήσει τώρα. Ήρθε η ώρα να μιλήσει με τον Άρη. Μάλιστα. Άρα μεταξύ άλλων. Άρα υπάρχει πιθανότητα ανανέωση του κύριου Φαμπιάνο στην ομάδα του Άρη. Πώς δεν υπάρχει, βέβαια. Πάρα πολύ. Όποιον θέλουμε τον κρατάμε και τέτοια. Δεν ανησυχούν στην Αλκμίνη και άλλα πάνω. Διαψεύει Αλκμίνη και τέτοια. Εντάξει. Ναι, ήθελε λίγο Δευτέρα για να σπρώξει, αλλά εντάξει. Βγήκε λίγο. Φίλε, τώρα έχω μάτς με το Βόλο. Δηλαδή, μην έρθουν καν. Άρης Βόλος. Δεν χρειάζεται. Ποιος Βόλος? 0-2. Ο Βόλος στο Χιλιαμπέου. 0-2. Εύκολο. Γιατί δεν κατέβουμε να παίξουμε κανένα μισάωρο και θα μπούμε μετά. Θα μπείτε με τουπέ. Αρχίζει ο Άρης και βγάζει τουπέ στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ ήδη και το πληρώνει τον τελευταίο μήνα. Όχι αρκετά. Θέλω λίγο άλλο ένα μήνα να σπάει έτσι. Άλλο ένα μήνα. Και χάνονται όλα. Μετά δεν πειράζει. Κερδίζετε τα τελευταία μάτσα. Κερδίζετε ένα τελευταίο μάτσα με τη Λαμία που θα είναι στην Ελλάδα. Μετά τι θέλει, να έρχονται κάτω από το πόστο να σχολιάζουν 10-10 έγκριτοι δημοσιογράφοι. Εγώ βλέπω, φίλο, ότι δεν απέχει πολύ από το να βγει τέταρτο. Ναι. Και να εύχεσαι να μην το πάρω. Εντάξει, εμένα δεν με πειρά. Κοίταξε, θα σου πω το εξή. Εμένα δεν με νοιάζει κανένα διπλανό μου. Άμα βγω, αν δεν πάρω και φέτος τίτλο, εντάξει, γιατί λένε, η δικαιολογία, μα κάνεις κριτική, είναι ότι, καλά, τώρα με τον Μητρίτσα και με τον Σίντικλεϊ θα παίρναμε τέτοιο. Ναι. Α, ωραία. Αν φέτος όμως ο ΠΑΟΚ δεν τα πάρει όλα, δεν πάρει πρωτάθλημα και κύπελο που έχει 70 εκατομμύρια budget, και όχι 30 και όχι 40 και όχι 50, αλλά έχει 70 εκατομμύρια budget, και τα νούμερα δεν λένε ποτέ ψέματα. Ναι. Εντάξει. Τι θα λέτε? Να μας αδικήσανε και να ο Φωτιάς και το Βάρ και το τέτοιο. Φέτος το θα είναι η αντικειμενικά πιο αποτυχημένη χρονιά του Λουτσέσκου, αν δεν πάρει τίτλο, γιατί έχει budget. Έχει μεγάλη. Έχει βάθος ρόλο. Για να λέμε τώρα. Για να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Μόνοι σας μειώνετε τον προπονητή. Γιατί το λέτε ότι μπορεί να κάνει ομάδα μόνο με budget. Εντάξει. Γιατί και η Bayern έχει καμιά 200 εκατομμύρια budget και παίρνει το πρωτάθλημα η Λιβερκούζα που έχει 100 εκατομμύρια budget. Θα σας πω εγώ. Εντάξει, εκεί φαίνεται ο καλός ο προπονητής. Άμα με δώσει και εμένα μια ομάδα που έχει 200 εκατομμύρια budget και να έχω μέσα τον Εμπαπέ και τον Νεϊμάρ, και εγώ θα πάω να πάρω πρωτάθλημα. Τι θα τους πω?
Παιδιά, 4-2-3-1, τρεις βασικές ασκήσεις στην προπόνηση. Παίχτε! Πόσο δύσκολο είναι. Είδαμε πίσω ότι η Βραζιλία, για παράδειγμα, 2002 ήθελε προπονητή. Για παράδειγμα. Ή αν έχω εγώ ακραία μπακ τον Καφού και τον Ρομπέρτο Κάρλος, θα του πω έπαιξε το overlap. Σαν τον άλλο που λέει, ποιον θα ήθελες, λέει, στη Λίβερπουλ, το Χιμένεθ. Ποιο Χιμένεθ, ρε, τι να παίξει, λέει, 3-5-2 με μπακάκι. Ναι, λοιπόν, διάλειμμα με τον μπακάκι, ρε φίλε. 3-5-2 με τον μπακάκι να παίξει. Αλλά αυτό που παίζει τώρα. Δεν ξέρω. Ήταν καλό παίξ. Ήταν καλό μπακάκι. Έπαιξε. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι για μπακαμπάκι. Καθόταν να κάνει. Μπακ έπαιζε αυτό. Μπακ δεν είναι ο μπακάκι. Ναι, αλλά έπαιζε στόπερ κάποια χρόνια στην ΑΕΚ μετά. Εντάξει, σέντερ μπακ. Μπακάκι. Σέντερ μπακάκι. Σέντερ μπακάκι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με thank you next. Δεν φεύγει κανεί. Thank you next. Ο μοναδικό που έπαιζε χθε. Εσύ γιατί λες και είναι τέτοια η Έλλη Κοκκίνου και ετοιμάζεται να πει τραγούδι. Έβαλε και τα ακουστικά, έχει το κινητό εδώ, θα τα πάρει. Get a queen! Κανονικά! Ναι, το... Να, εδώ να πούμε ο δικό σου είναι σεξ μασίν. Ερχόμαστε από τα δυτικά με την κάμπαλα παντού. Δεν τραγουδά αυτά. Δεν τραγουδά αυτά. Καταρχήν. Καταρχά είναι, αλλά τέλο πάντων. Εδώ στην ΕΡΤ το κάνω λάθο. Εντάξει, τώρα δεν τα βάλουμε την ΕΒΑ. Όχι, καταλαβαίνει ποιο είναι τι. Ποιο κάνει δημοσιογραφία και, και ποιο κάνει χοληψία. Καταλαβαίνει έτσι. Τόσο πολύ απλά. Κύριε Τσίψιο. Ναι, τι κάνει. Καλά είστε. Καλά είμαστε εσεί. Πρώτα έχω να σα πω. Oh, δεν μ' αρέσουν αυτά τα έχω να σου πω. Φίλε, τι, μόνο ο Θανάσης ο Κυλώνης. Εδώ έχουμε βρει καλύτερα πράγματα. Εδώ οι φίλοι μου συνέχεια μου στέλνουν και μου λένε, ήδη στενέβασαν στο Pub Store App. Και λέω, τι, για Champions League έχει αποδοσάρες σήμερα. Και λέω, τι να δω δηλαδή. Και μου λένε, έχει και για την Ίντερ, που είναι το φαβόρι. Οι φίλοι μου εμένα είναι ενθουσιασμένοι με την απόδοση για τον Άσο της Ίντερ. Τώρα δεν ξέρω, εγώ δεν θα το πάρω το ρίσκο. Θα μελετήσω κανένα ειδικό παίκτη, θα δω τι παίζει. Κατεβάζω κι εγώ λοιπόν την εφαρμογή από το Pub Store App, κάνω γρήγορα την εγγραφή μου. Μπαίνω, αντιγράφω, δεν μπαίνω καν στον κόπο. Μου παίρνει μέσο όρο, θα σου πω, μου παίρνει μέσο όρο 2 λεπτά. Ή 2 λεπτά ή 3 λεπτά να αντιγράψω τους ειδικούς, αυτούς που είναι πρώτους στα charts. Και μετά τι κάνω, μετά παίρνω το δελτίο μου, το σκανάρω και κερδίζω και δώρα. Ανεβαίνω κι εγώ στην κλίμακα. Μπορεί να με αντιγράφουν και εμένα μετά. Ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή μπορούμε να σε δούμε αντιγεγραμμένο. Ναι, είναι καταγεγραμμένο όλα. Μπράβο. Λοιπόν, έχω τώρα να σας πω. Ναι. Ότι η συντακτική ομάδα του Libero Teleshopping. Η δημοσιογραφική και η ερευνητική, ναι, η συντακτική ομάδα. Το ειδικό τμήμα Thank You Next που έχουμε στελεχώσει. Ναι. Με διευθύντρα και προϊστάμενη την Εύα. Έχουμε εκπονήσει λοιπόν και το. Ήμουν έτοιμη να πω η ποια ομάδα. Κατάλαβε. Βέβαια, παιδί μου. Ναι. Το μπλουζάκι σου δεν το φορά που λέει Thank You Next. Θε να τυπώσουμε τέτοια μπλουζάκια. Όχι. Μα γιατί, θα είναι τέλεια. Δεν θα τυπώσουμε δηλαδή μπλουζάκια στην πρίζα, θα τυπώσουμε Thank You Next. Ξέρει ότι από μόνη τη η σελίδα αυτή πάει. Δεν χρειάζεται μα. Το ξέρει ότι θα τυπώσουμε μπροστά στην πρίζα και από κάτω ενότητα Thank You Next. Στην πλάτη. Στην πλάτη. Αφού βλέπουμε την πλάτη μας. Επάνω. Ναι. Ωραίο. Κάτω από το λαιμό σου, αυτό εδώ. Ωραίο, ωραίο. Της βρεκάδα. Αυτό δεν είναι λαιμό. Βέβαια θα κάνει αντίθεση τώρα γιατί είναι λίγο κόκκινο ο σβέρκο. Είναι λίγο κόκκινο. Μην μιλά εσύ, ρεάτιτλε. Ρεάτιτλε, μην μιλά εσύ. Να πούμε, μικρούλι. Ελαχιστούλι. Μια έρχεται ο Θρυλαίων, σηκώνει πρωτάθλημα, κάνει γύρω του τριάβου. Μια έρχεται, σε ρίχνει 4. Τι άλλο θα γίνει πια. Εντάξει, χαρούν για αυτή. Τέλος πάντων. Άμα δώσε τους και την κερκίδα, να κάνουν και κερκίδα. Το επόμενο βήμα αυτό είναι. Βρε, μην μιλάς εσύ, ναι, να πούμε. 30 χρονών δεν έχεις δει μια χαρά ακόμα στη στέλνει ζωή. Στέλνει η Όλγα λοιπόν. Η Όλγα. Καταρχάς, ωραίο όνομα. Σέντρι, ναι. Το Όλγα. Ωραίο όνομα λίγο το Όλγα, ρε φίλε. Σοβιετικό λίγο το Όλγα. 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 Ντα. Ντα. Thank you next. Ναι, ναι. Thank you next. Σε αυτόν που με απέρριψε, γιατί δεν μπορώ να ασχολούμαι με αυτούς που δεν με θέλουν. Αυτό δεν είναι λίγο. Μάλλον αυτό τη έριξε thank you next. Θεά, αρχικά. Ναι, ξέρεις ότι αυτό τη έριξε thank you next. Ναι. Γιατί? Γιατί αυτό την απέρριψε. So what? Τι so what? Αυτό είπε ότι δεν τη θέλει. Και αυτή με. Κατογράφει. Καλά, ποιο είναι τόσο χαζό να ρίξει χ στην Μίζη Λουτράκη. Όχι, πες μου λίγο, πες μου λίγο. Είναι thank you next. Δεν είναι thank you next, αφού άλλου έδωσε χειροπίτα. Ναι, αλλά αυτή στον κόσμο τη. Δηλαδή, περίμενε. Κάνω εγώ πεσηματική στο Τσίψιο. Με λέει ο Τσίψιο, να ξέρει, εγώ δεν. Και μετά λέω, καλά, δεν ξέρει ποιο ασχολείται κιόλα. Άντε, φύγε από εδώ. Αφού εγώ σου έκανα πεσηματική, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό. Πουθενά. Έχω καλύτερο. Ναι, θέλω. Λέει ο. Τέλο πάντων, δεν διαβάζει το όνομα. Thank you next, γιατί έμαθε ότι αγοράζω φωτό με πατούσε. Και αυτή τι το είπε δηλαδή, με απατούσες. Ωραίο. Εγώ άδικο.
Thank you, next. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, μια και παίρνω πάσα από αυτό, γιατί πάντα παίρνουμε πάσα και το αναλύουμε. Ναι. Θεωρείται απιστία αν ο άντρας έτσι. Περνάει μια κοπέλα στον δρόμο και βλέπει. Ναι. Βλέπει κινηματογράφο ειδικού περιεχομένου. Εκπαιδευτική τηλεόραση. Ή σκέφτεται άλλες. Αυτό θεωρείται απιστία. Όχι. Εύα. Περίμενε. Γιατί ήταν πολλές ερωτήσεις. Ναι. Και είναι, η απάντηση είναι ανάλογα. Ανάλογα με τι. Άλλο να σκέφτεσαι. Ναι. Εντάξει, μπορεί. Η σκέψη είναι άλλο. Και άλλο τώρα να περνάει μία και να λες να κάθεσαι την κοιτάς έτσι, να σπάς το λαρίγκι σου και το σβέρκο σου και να είσαι έτσι. Αυτό, παιδιά, είναι. Αυτό δεν επιτρέπεται. Αυτό δεν είναι απιστία. Διακάτσε το να κοιτάμε, είναι απιστία. Και κάνει το αρχό. Α, ναι, κάτσε το σημειώσω. Παιδιά, αυτό δεν είναι απιστία. Μην τρελαθούμε. Το να γυρίσει να κοιτάξει δεν είναι απιστία. Βέβαια, άμα τη κουντήξει και πει κοίτα, 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 τι περνάει. Αυτό είναι λίγο. Εντάξει, yeah. δεν είσαι τόσο άνιωθος να το κάνεις. Δεν είπαμε να πέσει το μάτι σου, είπαμε να κοιτάς. Είπαμε να κοιτάς γενικά. Το να ξανακοιτάς το ακούω λίγο. Λίγο όμως. Τώρα να δώσει thank you next η άλλη, επειδή πήγε ο άνθρωπος, είχε ένα φετίχ με ποδαράκια και του έδωσε thank you next γι' αυτό. Πατσά, μα έχει. Μα γιατί, άμα. Κοίταξε να δεις. Αν ο άλλος θεωρεί τα πόδια ερωτογενή ζώνη, ναι. Τότε για ποιο λόγο να μην στείλει ο άλλος και μια άλλη φωτογραφία σε άλλο σημείο. Το ότι εσένα δεν σε ανάβει αυτό δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν τη βρίσκει με αυτό. Γιατί δεν θεωρείται και αυτό απιστία. Ακούστηκαν πολλές λέξεις που εγώ υπολογίζω τώρα. Ο Θεός του Εσυρού δουλεύει σήμερα. Εγώ ήδη κάνω λίγο χώρο εδώ για τις χειροπέδες. Δεν μπορείς να κάνεις. Το ρήμα ανάβω, δηλαδή, χρήση του δεν ξέρω. Το ανάβω, εντάξει, ανάβεις και το τζάκι, ρε Κώστα. Η άναψα κυρίες στην εκκλησιά, δεν λέει το τραγούδι. Είναι από το ρήμα ανάβω. Υπερβολική. Ωραία, αυτό το με τις φωτογραφίες, οκ. Αν ο άλλος. Φίλε, δεν όχι τώρα, μετά, ρε φίλε. Ναι. Αν ο άλλος είναι συνεφίλ και. Ω, να πάρουμε και τον κόσμο. Αν είναι για αυτό το θέμα και δεν είναι. Δεν ακούσω τη λέξη Λουτσέσκου, ξέρω εγώ κλπ. Ναι, αυτό. Για αυτό το θέμα. Αν ο άλλος είναι συνεφίλ, ας πούμε, και. και τον πιάσει, ρε παιδί, είστε σπίτι, μένετε μαζί, ωραία. Ναι. Και τον πιάσει να είναι στον υπολογιστή και να βλέπει συγκεκριμένες ταινίες. Ναι. Περιεχομένου. Ναι. Αυτό θεωρείται απιστία. Όχι. Εύα. Περίμενε. Θα σου ζητήσει να κάτσει να τη δείτε μαζί. Όχι. Το πιάνεις τα πράστα, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Μπαίνεις μέσα και είναι με το λάπτοπ ανοιχτό, για παράδειγμα. Ναι. Κοίτα. Και τρώει μια μακαρονάδα, ξέρω. Γιατί υπάρχει κόσμος που το βλέπει έτσι. Ναι. For the plot. Και αυτό γίνεται. Αν την ώρα που το πιάσεις σοκαριστεί, είναι. Αν δεν σοκαριστεί, δεν είναι. Πολύ σωστό αυτό. Αν βγάλει ενοχικότητα και κάνει. Α, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι λίγο ύποπτος. Είναι λίγο ύποπτος. Φίλος του Σοκρατής με ρωτάει αν Εύα είναι ξανθιά. Όχι, η Εύα δεν είναι ξανθιά. Όχι, δεν είναι ξανθιά. Να ξέρετε. Είναι. Βασικά, αυτό είναι φυσικό σου. Αυτό είναι φυσικό σου, μάλιστα. Επίσης, φίλοι της εκπομπής. Δεν σε ρωτήσαμε, δεν σε είπαμε και καμπούρα. Καλά, ναι. Πήγα να απαντήσω και δεν με αφήσατε. Α, το σκεφτόσουν λίγο, ναι. Ναι. Περίπου. Τι περίπου. Είναι το φυσικό μου περίπου. Και βγάζει τώρα το μαλλί και είναι από κάτω. Δεν είναι ο Κυριάδης από κάτω. Και λέει, α, σα την έφερα. Ναι. Εντάξει. Φίλοι της εκπομπής λέει ότι ο κανόνας είναι. Δεν αγγίζουμε, βλέπουμε. Θα τα πούμε σπίτι, δεν καταλαβαίνω το δω. Έχω παράδειγμα το οποίο δεν ξέρω βέβαια. Αυταλαντεύομαι αν είναι για αέρα. Κάτσε να πάμε λίγο, κάτσε λίγο να πάμε στο ναι, Λονδίνο. Ναι, πάμε, πάμε, ναι, γεια σας στο Λονδίνο. Δηλαδή. Οι γυναίκες δεν βλέπουνε. Να μας πει εδώ η Εύα. Να μας πει εδώ. Όχι, για, όχι προσωπικά, για, γενικά για τις γυναίκες. Ναι, γενικά, ναι, όχι εσένα. Σε πρόλαβα, πήγε να απαντήσει αμέσως. Το είχε έτοιμο, είχε ανοίξει το στόμα. Θεέ μου, το πρόλαβα. Βλέπουν αφού υπάρχουν ταινίες που. Απευθύνονται. Τι, στο τέλος παντρεύονται. Γι' αυτό τι. Όχι! Το φτιάχνει το νεροχή τελικά, δεν μάθαμε ποτέ. Ναι. Γιατί πρέπει και καλά για να απευθύνεται σε γυναίκα να παντρεύονται στο τέλος. Όχι, βρε, αυτό ήταν κάτι πολύ. Ήταν απλά ένα σεξιστικό αστείο. Γι' αυτό δηλαδή δεν θα έχουμε πρόβλημα με το Εσουρού. Σεξιστικά. Ναι, σωστό. Βασικά τώρα είπα για γάμο, οπότε και τα ομόφυλα ζευγάρια παντρεύονται που δεν θα θυμηθεί. Άρα είμαστε μέσα στο Εσουρού. Είμαστε μέσα, είμαστε προβλεπέ. Για πε, ρε εμεί σα πήραμε. Όχι, δεν πειράζει. Δεν γράφει, έχω ποντάδες. Τα πάντα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Συνεχίστε εσείς. Έλα, πες, για πες. Εγώ θα βλέπω εδώ στη γωνίτσα, ναι. Εγώ τραβώ βίντεο. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Εγώ με πρώην σχέση μου. Ναι. Βλέπαμε μαζί. Ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ. Ναι, National Geographic. Τιτανικό. Τι είπε? Ελπίζω να είπες Τιτανικό και να μην είπες το. Την παραλλαγή. Εγώ νομίζω ότι Τιτανικό πρέπει να είπες. Όχι, ρε. Τιτανικό είπα. Α, εντάξει. Εντάξει.
Καταλαβες. Ναι. Γιατί εντάξει, αυτή δεν είχε ξαναδεί και μου λέει. Ξέρεις, και της λέω καλά. Ήθελε να δει πως λιώνουν τα παγόβουνα στην αδερφική. Ωραία, πρώην βρήκες. Ρε φίλε, να σε πω λίγο κάτι. Η Εύα λέει εδώ. Περίμενε. Η Εύα λέει εδώ ψέματα. Έλα. Αποκλείεται. Ψέματα σου είπε η πρώην σου ότι δεν έχει ξαναδεί. Να ξέρεις. Μπορεί, αλλά. Εμείς. Και εγώ το πιστεύω. Εμείς μαζευόμασταν παρέες και βλέπαμε, ρε φίλε, αγόρια. Παραγγέλαμε πίτσες. Κανονικά ταινία, ξέρω εγώ. Το πατούσε και πώς για να πάει. Πατούσατε και πώς για να πάει κάποιος τουαλέτα. Μα μη δείτε τη συνέχεια χωρίς εμένα. Καλά. Καλά τρελός. Δεν ξέφευγε τίποτα. Ναι, το έχω ξανακούσει αυτό. Απίστευτα. Ναι, μάλιστα. Απίστευτα, ρε φίλε. Όχι εκεί που πάει το μυαλό σου. Όχι, δεν πήγε κάπου. Σκέφτεσαι άλλα χαζά. Όχι, δεν θέλω να πηγαίνει εκεί τον μυαλό. Αλλά μετά ξέρεις, υπήρχε πάντα ο κάποιος. Εγώ το έχω κάνει αυτό. Καλά, εντάξει. Εννοείται τι. Αφού πήγε και πιο κοντά στην τηλεόραση. Πήγε πιο κοντά στην τηλεόραση γιατί. Μήπως είμαι εγώ, ρε. Μήπως είμαι εγώ αυτός. Α, καλή ανάλυση έχει τελικά. Υπήρχε κάποιος που τα είχε κάνει όλα έτσι ξαφνικά. Παπατζής.gr. Έχει μάτσει. Έχει μάτσει, ναι. Έχει και Αγγλία. Έχει City Bradford και έχει και Champions League. Μια φορά ξέρεις πως είχα παίξει στοίχημα. Πώς? Έλεγα σε μια πρώην ομάδες και της έλεγα τα λες άσο χ διπλό. Χωρίς να ξέρει. Είναι η ίδια πρώην που βλέπατε ένα σόλ Geographic και η διαφορετική αδερφέ. Όχι, Geographic. Όχι, άλλη. Έπιασε 7 στα 9 φίλε. Απίστευτο. Είναι καλό ποσοστό. 7 στα 9. Καλά πλάκα κάνεις, χωρίς ιδέα και τίποτα. Καλά είναι. Καλά είναι. Τουλάχιστον... Ένα σύστημα ήταν καλά τότε. Αυτό θα σου έλεγα, έβαλες σύστημα. Ναι. Σύστημα πλημμύρα. Αυτό είναι ωραίο σποτάκι για σερβιέτες. Έβαλε σύστημα στο 7 στα 9, δηλαδή τι έβαλε στανταράκια και τέτοιο. 7-8-9. 7-8-9. Πρέπει να μα κάνει χιλιάδε. Λίγα λεφτά, ναι. Ναι, ρε, εντάξει, λίγα. Λοιπόν, ο Άρης που παίζει σήμερα. Πουθενά. Πουθενά. Του χρόνου θα παίζει. Του παραχρόνου θα παίζει τρίτε. Του παραχρόνου, γιατί πρέπει ο Τσίπσιος ένα χρόνο να το συνειδητοποιήσει. Κάτσε, γιατί του χρόνου όμως μπορεί να παίζω εγώ και να μην παίζεις εσύ. Μην βγεις τέταρτος. Άμα βγεις τέταρτος, δύσκολα είσαι. Να ξέρεις. Εγώ το ένα το. Γιατί το λες αυτό. Το ένα το εισιτήριο που πάει γύρω παλί και εγώ θα το πάρω. Είπες κάτι πριν. Είπες ότι ο Λουτσέσκο, αν δεν πάρει τίποτα αυτή τη χρονιά, ναι, θα είναι. Τι είπες, η χειρότερη από τις τρεις. Ναι. Αφού στις άλλες χωρίς ομάδα πήγε τη μία Ευρώπη και την άλλη δεν είχε ομάδα πέρσι. Εντάξει. Καλά, εσύ άλλο πρωτάθλημα βλέπεις. Άλλα πράγματα διαβάζεις, δεν έχεις διαβάσει. Ήδη έχει βγει στις Φιλάδες και σε αυτά. Ναι. Δεν του πήραν παίχτες τώρα τον Ιανουάριο. Δεν του πήραν επιθετικό. Α, γκρινιάζουμε πάλι. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να διαβάσω. Δεν με έστειλαν στο Viber. Φύγε στο Viber. Δεν με έστειλαν. Γεια. Λοιπόν, έχω thank you next. Έχω thank you next. Τι είναι, τι πάθατε. Έχω thank you next. Κλείσε τον εξαρισμό, κρυώνει η Εύα. Κρυώνει η Εύα. Ναι. Είσαι... Θα πάθουμε καμιά νόσο το Λεγιονάριο εδώ μέσα με τον ξαρισμό συνήθεια. Αυτά είναι δύσκολα τώρα που είπα. Για τον έναν, δύο που κατάλαβαν. Ναι. Thank you next. Σε αυτή που ενώ μένει Θεσσαλονίκη έχει όνομα Ανδριάνα. Λίγος ελληνικός. Λίγος ελληνικός. Thank you next σε αυτή που ενώ μένει Θεσσαλονίκη λέγεται Ανδριανή και λέει ότι υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να λέγεις Ανδριανή και αν βγάλουμε το Δέλτα να λέγεις Αργιανή. Πω, με το ζόρι, ρε παιδί. Εδώ τον άλλο τον λέγανε Άρη Λυκογιάννη και εσείς τον λέγατε ο Αριστίδης Λυκογιάννης. Μα Αριστίδης λέγατε. Βαφτισμένος ποιος είναι. Ναι. Πώς είναι βαφτισμένος. Στο Κολοσσό 10 χρόνια που ήταν Άρη Λυκογιάννη. Πώς είναι βαφτισμένος. Κλεάνθης, ξέρω εγώ πώς είναι. Κλεάνθης. Άλλη είναι Κλεάνθης. Ναι, Κλεάνθης, Κλεανούλα, Πέγγι. Ναι, βγαίνει. Βγαίνει, ναι, Φιώνα. Αγάπη μου, Φιώνα μου, αγάπη μου και τέτοια. Άρα τι είναι, απιστία τι είναι, αν κάνεις, αν αγγίξεις. Ενέρφυλε. Αν το σκεφτείς, Εύα, είναι απιστία. Όχι, εντάξει. Όχι.
Αν εκείνη την ώρα που. Περίμενε. Ναι. Γιατί εύκολα το λέτε. Αν εκείνη την ώρα που είσαι εσύ με το σύντροφό σου και γίνεται κάτι και σου πει εκείνη την ώρα να ξέρει, τώρα σκέφτομαι άλλη. Σκέφτομαι μια φίλη σου. Τι λες, ρε. Είναι απιστή ή όχι. Τι λες, ρε. Αφού σκέφτεται. Είσαι σοβαρό. Αφού σκέφτεται. Είσαι σοβαρό. Σκέφτεται, Χριστό. Έτσι δεν είπατε. Δεν υπάρχει. Α, εκεί δεν πιάνε. Καταρχήν σε αυτό. Καταρχήν καταρχά. Σταμάτα λίγο. Oh, beef. Σε αυτό δεν απαντάς. Τι δεν απαντάς? Κάνεις κόλυβα. Για μια είδηση που διάβασε νωρίτερα ο Χρήστης. Γιατί είναι superfood. Τα κόλυβα είναι πολύ superfood. Είναι superfood. Εγώ τρώω κάθε μέρα. Επίσης, μετά από πόσα χιλιόμετρα. Μετά από πόσα χιλιόμετρα απόσταση σχέση θεωρείται απιστία? Παιδί μου, είναι κοπέλα, ξέρω εγώ, 80 χιλιόμετρα και πα είμαι άλλη. Θεωρείται απιστία? Ναι, στην ουσία σε ρωτάει αν μπορεί να κρατήσει μια σχέση από απόσταση. Όχι. Μπράβο. Δεν μπορεί. Ούτε με αίτηση στοϊκά. Διαφωνώ κάθετα. Να ξέρετε. Εγώ συμφωνώ οριζόντια. Καθέτος, οριζόντιος, πλαγίος, όπως θέλετε, διαφωνώ. Έχεις κάνει. Ναι. Τα έχετε τώρα. Έχει σημασία. Την αγαπάν. Την αγαπάν. Θα σου δώσω και τα φημί μου στον αέρα. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Μπορείς να κρατήσεις. Αλλά μένουμε στο άλλο. Ναι. Γιατί άλλο είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι περί απιστίας. Ναι. Όπως έχουμε γράψει και ένα πολύ ωραίο επεισόδιο. Στο περί απιστίας, λοιπόν, ταπεινή μου άποψη και γνώμη, ότι ακόμα κι αν σκεφτείς ενώ είσαι με άλλον, άλλο, γιατί πλέον έχουμε πολλά φύλλα, εγώ το θεωρώ απιστία. Το να σκεφτείς άλλη ή άλλον. Να σκεφτείς μόνο. Ρε φίλε, τώρα να κάθομαι εγώ να είμαι σπίτι μου και να ξέρω ότι έχω μια σχέση και να σκέφτομαι κάποια άλλη, δεν είναι απιστία, ρε Κώστα. Δεν πρέπει να χωρίσω. Για μένα δεν είναι, αλλά εντάξει. Γιατί δεν είναι? Γιατί δεν το μάθει ποτέ κανένας. Εκτός αν είσαι μπούφος και πας και το πεις. Όχι, δεν είναι θέμα να είσαι μπούφος. Είναι θέμα να έχεις τουλάχιστον λίγη ευτυχία. Σαν άνθρωπος, λίγο τσίπα. Ή αν είσαι στην αριστερά, να έχεις λίγο τσίπα. Σοφία. Ναι. Συγγνώμη τώρα όμως. Για ποιο λόγο, τι κακό κάνεις αν το σκέφτεσαι μόνος σου? Ούτε στους φίλους δεν το πεις. Α, εγώ σκέφτομαι αυτό εκείνη την ώρα. Ποιος το μάθει? Εκεί φαντάζει εκείνη την ώρα να σου πει, φαίνεται από το βλέμμα σου. Τι σκέφτεσαι? Φίλε, λες, μέχρι και αυτό μυρίζονται. Όχι, οι γυναίκες το έχουν αυτό, γενικά λίγο το αντιλαμβάνονται. Εσύ πες μου, έχω άδικο σε αυτό που λέω? Γιατί πες, ακούγα. Ευχαριστώ. Πρόσεξε να κάνεις πίσω, έχεις πάει να πέσει δύο φορές ήδη. Είναι δηλαδή. Αφού χαλασμένες καρέκλες φαίνεται. Λες και έχεις μνήμη χρυσόψαρου. Αφού εντάξει, θέλει να μοιάσει τον Άρη. Τρεις φορές πέσανε. Πέσατε κι εσείς. Η τρίτη θα είναι και τελειωτική. Αχ. Θέλω να μου πεις, αν σκεφτώ. Ενώ είμαι σε σχέση, αν σκεφτώ ότι ρε παιδί μου θέλω ερωτικά κάποια άλλη γυναίκα. Επίσης, συγκεκριμένα την κολλητή σου. Την κολλητή, ναι. Ω, είδες. Είναι απιστία ή όχι? Είναι. Άντε, είδες, ρε Κώστα. Καλά τα λέω. Για μένα δεν είναι. Εξήγησε το. Αν είσαι μπούφος και πας και το πεις. Αν είσαι μπούφος και πας και το πεις. Μα δεν είναι θέμα να είσαι μπούφος. Επίσης, είσαστε υπέρ των ψεμάτων στη σχέση? Εγώ είμαι πολύ υπέρ. Κάτσε, περίμενε. Όχι ψεμάτων, δηλαδή του στυλ να. Να κάνεις απιστία και να μην το πεις και εγώ ή να το κρύψεις. Ναι. Ψεμάτων τύπου, όχι, ξέρω ότι με πρίζει άμα βγω με ένα συγκεκριμένο φίλο μου επειδή τον θεωρεί επικίνδυνο ή οτιδήποτε, δεν θα το πω, θα αποβγήκα με ένα φίλο μου. Αυτό δεν είναι ψέμα, ρε φίλε. Αυτό είναι γλιτώνει την παράνοια. Γλιτώνει την κρίνια της. Τζάμπα. Ναι. Μου λέει συνέχεια να μην πετάω τα χαρτιά στη λεκάνη αντί να τα πετάω στο κουβά, αλλά εγώ το έκανα τώρα μια φορά, δεν θα το πω. Αυτό είναι ψέμα φαινομενικά, αλλά εντάξει, δεν απάθηκε κανένα τίποτα. Αυτά δεν μετράνε σε ψέμα. Ναι. Να βουλώσει. Δεν με... Για να το μάθει έτσι κι αλλιώς. Δεν θα βουλώσει. Άμα βουλώσει και έχει πρόβλημα. Εκεί. Αυτό δεν είναι ψέμα, δεν θεωρείται ψέμα, φίλε. Πώς δεν θεωρείται ψέμα? Δεν θεωρείται ψέμα. Ψέμα είναι να πεις αυτό που είπες, ή ότι θα βγω, ξέρω εγώ, με τα παιδιά, αλλά δεν θα βγω με τα παιδιά και θα βγω με μια ξαδέρφη μου. Ωραία, όχι. Βγήκα με τα παιδιά. Ποιοι ήσασταν? Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ναι. Και μπορεί να ήταν και μια κοπέλα. Ναι. Που δεν έκανε τίποτα, ούτε καν ασχολήθηκε. Ναι. Αλλά λες, άμα τη το πω τώρα αυτό. Ναι. Θα μα πει. Άστο. Άστο. Μπορεί να μην βγω κιόλα. Ναι. Ενώ βγαίνει, δεν το λε. Ναι. Μια χαρά. Λες και του άλλου, μην τυχόν και το πείτε, ξέρω εγώ γιατί καταστραφήκαμε. Ναι. Ναι, και δεν παθαίνει κανένα τίποτα. Ούτε απιστία είναι, ούτε τίποτα. Ωραία. Είναι ψέμα και πρέπει να χωρίσει. Γιατί σε ζαλίζει. Αυτό, καλά, αυτό. Εντάξει, αυτό είναι φίλε, άμα δεν νιώθει άντε να λες με ποιον θα βγεις την κοπέλα, σου χώρισε την αρεφίλε. Δεν υπάρχει λόγος. Τι θα χώρισε. Καλά, εντάξει, μην μπερδεύεσαι τώρα. Αυτό είναι και λίγο θέμα συνείδησης. Κάτι από ό,τι φαίνεται ο Κωνσταντίνος δεν έχει. Τώρα γιατί. Α, περίμενε. Με ρωτάνε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αν είσαι, λέμε την Εύα και σκέφτεσαι τον Τζίψιο, είναι απιστία. Είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα.
Θα θέλατε, κύριε Τσίψιο. Λέει, έχω μήνυμα από τον Μπιλ. Εσύ, Κωνσταντίνε, μου θέλει σχέση, ελεύθερη σχέση ή απλά. Θέλει πλατωνική, όπως είναι στην αρχαία Αθήνα. Και δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, κύριε δημοσιογράφε. Μ' αρέσουν και πλατωνικές σχέσεις. Πλατωνική είναι αυτή που εσύ νομίζεις ότι θα έχει τελειά αγνοή την ύπαρξή σου. Όχι, είναι αυτό που παίζει αυτή η άγνωστο Απλάτωνα στα αρχαία. Τι, όχι, είναι αυτό που σε εγωιτεύει στον άλλον ή το μυαλό του, το τέτοιο του. Έχετε μια καλή επαφή, χημεία, αλλά δεν αυτό υπάρχει κάτι το ερωτικό. Όχι, δεν υπάρχει κάτι ερωτικό. Δεν υπάρχει κάτι ερωτικό. Για να δεν σου κάθε. Πάει με όλη την παρέα. Αυτό που λες, εντάξει, πλατωνική. Τα έχουμε πλατωνικά. Σε ένα παράλληλο σύμπαν εμείς, ναι. Αυτό. Ναι, αλλά δεν έχει νόημα αυτό. Σε ένα παράλληλο σύμπαν είστε όλοι ερωτευμένοι μαζί μου πλατωνικά. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, τέλος πάντων. Άστο. Πάω παρακάτω. Εντάξει, Χριστό. Πάω παρακάτω. Δεν μιλάω. Δεν ανοίγω το στόμα μου για κάτι καφέ, σε κάτι ξενοδοχεία. Άιντε. Πάμε παρακάτω. Ξενοδοχεία κιόλας πάλι. Τι ξενοδοχεία, ρε. Ναι, ξέρω εγώ τι λέω. Πάμε παρακάτω. Για καφέ σε ξενοδοχείο δεν έχω πάει. Όχι, έχω πάει. Ψεύδες. Με σόι. Ψεύδες, ασυστόλος. Να ξέρεις. Ψεύδες, ασυστόλος. Και τρως και ψεύδες. Μολύνει το καφέ, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι ξενοδοχείο πρώτα απ' όλα. Ναι, αλλά δεν πήγες. Και πρώτα απ' όλα αυτό είναι τραγούδι. Ναι, αλλά δεν πήγες και σε ένα παλάς. Για καφέ. Όχι, εσείς τα είστε βγάλει. Όχι, πήγες. Πήγες. Καλά, εντάξει, έχω φωτογραφία. 2-3-10 παπάς. Έχω φωτογραφία. Ναι, βγάλε και τη φωτογραφία. Έχω φωτογραφία. Βγάλε φωτογραφία. Μήπως εκεί στη φωτογραφία στη ρεσεψιόν έχει και κανένα φάκελο. Μήπως ήταν άλλο. Α, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Μήπως είχε κανένα φάκελο. Εγώ δεν ξέρω. Και έλεγε, σας έχουν πέσει κάτι, ένας φάκελος με. Κάτι πεντακουσάρικα. Είναι λίγο παχύς ο φάκελος. Κάτι πεντακουσάρικα. Ναι, ναι, δικό μου θα είναι. Α, μάλιστα. Αυτά. Όντως έχω πάει σε αυτό το ξενοδοχείο για καφέ, αλλά όχι για. Με σόι. Ψεύδεσαι. Νομίζω έχετε μπερδευτεί. Τι? Ήτανε η ώρα του thank you next. Όχι του βγάζω τα προσωπικά μου στον αέρα. Τώρα ήρθε η ώρα που φεύγεις, οπότε thank you next. Thank you next. Ευχαριστούμε. Εσείς φεύγετε, εγώ έχω και άλλη εκπομπή. Ευχαριστούμε την κυρία Εύα για την παρουσία της. Για την Ανίτα Πάνια είσαι, λέει, είσαι τέρμα λάθος. Ψέμα ίσον, τέλος δεν υπάρχει λόγος να είσαι με κάποιον. Τι λες. Καλά, όποιος έχει κάνει σχέση και δεν έχει πει ψέματα είναι μεγάλος ψεύτης. Εντάξει, δηλαδή το ψέμα είναι ένας πολύ, πολύ υγιής τρόπος για να κρατήσεις μια σχέση. Το μικρό ψέμα, έτσι, τα μικρά ψέματα τα πολλά. Και για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Αυτό δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Εγώ λέω να μας τα πει ο Κυρνίκος. Τι. Όταν δεν έχεις σχέση και λες ότι έχεις σχέση. Καλά, αυτό είναι ακόμη πιο αστείο. Για ποιον να λέει. Για τον συνδετημόνα μου. Ποιος είναι άραγε ο συνδετημόνας μου. Για μένα λέει. Εντάξει, δεν πειράζει. Για τον ομόσταυλό μου. Για τον ομόσταυλό σου. Αυτά! Λοιπόν, έρχονται τα κάρβουνα. Νίκος Παγκαλίδης και Αρσένης πάλι στον αέρα. Πρώτα έχουμε ειδήσεις και μετά. 107,4, 8 με 10 για τις επόμενες δύο ώρες. Σας κρατάνε συντροφιά εδώ πέρα τα γερόντια της, του ραδιοφωνικού. Τι γερόντια της σοου. Εντάξει τώρα, μωρέ. Δεν παρεξηγηθούν. Το λέμε από σεβασμό. Έρχονται το δελτίο ειδήσεων του Λίμπερο 107,4. Εμείς αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή γιατί στις 7 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Για την για τη δεύτερη, για τη revenge μάλλον της, του 1-0 της Τούμπας. Ναι, για Τσίψιο. Ναι. Οπότε, καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες. Ας κερδίσει ο καλύτερος πράσινος. Όχι, ας κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Απλά πράγματα. Φίλε, θέλω τον Παναθηναϊκό εγώ στο τελικό. Ναι, σαν τέσκα. Γιατί ξέρεις ότι εγώ θα. Να έχει λίγο ενδιαφέρον. Από σένα θα φας 4. Γι' αυτό. Από σένα θα φας 4. Από μένα θα φας 4. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Καλό καλησπέρι. Καλό καλησπέρι, Κώστα. Λοιπόν, φεύγουμε. Ακολουθούν ειδήσεις και μετά τα κάρβουνα. Να είστε καλά.